Θάρα μου, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Χρήστος Κιώσης μαζί μας. Ηχοληψία και λίγα λες κουμπάρε. Και συμπαραγωγός. Και φυσικά Δευτέρα σήμερα δεν μπορούσε να την κάνει. Και η μυστηριώδη Μαρία, η οποία με έχει ζαλίσει τον έρωτα, να σας βάλω ένα καταθλιπτικό τραγούδι. Όχι καταθλιπτικό. Να κάνω το κέφι σας που έχετε, να το πάρω όλο. Τι είναι αυτή η ιδέα που θες να μου βάλεις? Καμία ιδέα. Έναν αετό αγάπησα, λέει. Ναι. Και αυτός δεν χαμηλώνει. Δεν χαμηλώνουμε. Ποιοι? Εμείς παοξίδες, ρε φίλε. Οι αετοί. Αετοί. Πήρατε πρωτάθλημα. Έτσι. Βλαχαδερά. Έτσι. Ξέρετε να το διατηρήσετε. Φάνη. Τι να φάνει. Μέχρι τώρα αυτά που έχουν φανεί. Άμα θα πάρω την προϊστορία σας. Το έχω πει 3-4 φορές στα 20 χρόνια που κάνω ραδιόφωνο. Αγαπημένη μου Μαρία Παράξενη, αγαπημένη μου Χρήστο Κιώση. Μη παράξενη. Όχι, δεν είσαι παράξενος. Είσαι ωραίος. Όλη την παραξενιά την πήρα το εγώ. Το έχω πει 4 φορές και δίνω το λόγο μου, το λέω τελευταία. Για πες. Δεν πρόκειται να το ξαναπώ. Αχα. Μεγάλη αναρχία έχει πέσει στο Μεξικό. Στο Μεξικό. Στο Μεξικό. Τι λέει ρε φίλε? Συμμορίες στους δρόμους, διαδηλώσεις. Δεν μπορώ ρε μεγάλε. Το κεφάλι μου κάνει ντάκα ντούκα. Του αν βάλω και τα ακουστικά. Έχετε δυο σας, δεν σας φτάνουν? Δύο και δύο, τέσσερα. Τέσσερα. Εγώ γιατί να βάλω? Έχω να ακούσω κάθε θέλεις φυσικά να ακούω και τη μουσική για να μπορώ να συντονίζομαι. Ναι. Όμως μετά από 20 χρόνια δεν μπορώ να τα έχω άλλωστε. Τα βάζω μόνο όταν πρέπει να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Έναν κόσμο απίστευτο. Έναν κόσμο εκπληκτικό. Έναν κόσμο που μέσα σου λες, τόσο αγάπη που έχω δώσει σε αυτό το σωματείο. Χαλάλη ρε φίλε. Μια ιστορική μέρα για όλους εμάς τους Βυζαντινούς. Μια μέρα γεμάτη πόνο, δάκρυα, ξεριζωμούς. Την ημέρα της σφαγής των ποντίων από το Πάλπασά, έτσι το λέγανε αυτοί. Έτσι τον έκανε τον άτιμο αυτό. Ναι. Το Πάλπασά και την εγκατάλειψη πατρίδων που για 5-6-7 χιλιάδες χρόνια βρισκόταν εκεί η πρόγονοι Έλληνες, οι Έλληνες πρόγονοι μας. Και αυτή τη μέρα διάλεξε ο Θεός να μας στείλει ένα χαμόγελο, μια ελπίδα σαν το κουτί της Πανδώρας. Την ξέρεις την ιστορία με την Πανδώρα, ρε θηλυκέ παπά? Κάτι ξέρω. Για πες την. Άμα αν εξετάσεις τώρα πρωί πρωί. Παίρνεις και ανοίγεις το αυτό. Σου λέω το όχι, πες και τέλειωνε. Συνέχισε και ακολούθα. Δεν θα πω όχι. Μάλιστα. Ανοίγει το. Ανοίγω το κουκλίδι. Το κουκλίδι για να μου πεις τι. Για την Πανδώρα. Πανέμορφη Πανδώρα. Γουστάρανε και οι τρεις οι μεγάλοι. Ο Δίας, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτονας. Τελικά για να μην μαλώνανε. Να μην μαλώσουν, τη δώσανε στον αδερφό του Προμηθέα. Νομίζω λεγόταν Επιμηθέας. Δεν βάζω όμως το χέρι μου στη φωτιά. Και του λέει ο Προμηθέας, πρόσεξε τα δώρα που θα σου δώσουν οι θεοί. Επειδή πήρες την ωραιότερη γυναίκα, σε φθονούνε. Θα είμαι εκεί και θα τσιλιάρω εγώ και άμα θα δω κάτι ύποπτο θα σου πω. Μέσα στα δώρα που πήρε, πήρε και ένα κουτί σφραγιστό, κυρία μου. Πιθάρι λέει, εμείς το κάναμε. Μετά λέει ονομάζεται. Εδώ κουτί. Είναι τώρα το πρόβλημα. Μα ήταν πιθάρι, ήταν ένα κουτί, ήταν χρηματοκιβώτιο. Άνοιξες το αυτό και το μου κάνεις τώρα άνοιξα, ναι. Τη φιάκενα, παπά, βουργαρο παπά. Τι κάνατε στη Βουλγαρία? Κάτω στην ηλικία του κάτω 17 βγήκε δέκατος. Και μάλιστα. Στην ηλικία του κάτω των 20 βγήκε 15ος. Μια χαρά. Καλά πει. Ωραία. Την άλλη φορά να ανέβει δύο θέσεις. Αμήν. Μακάρι να πάνε όλα καλά για το παιδί. Και φωνάζει τη γίνει. Του λέω αυτό κύριο το κουτί δεν θα ανοίξει. Πώς είναι το μήλο ρε παιδί μου που έδωσε. Το απαγορευμένο το λεωφόρο. Α, το απαγορευμένο. Δεν θα ανοίξει.
Εδώ θέλω την μαρτυρία σου, κυρία. Παρακαλώ. Ποιος έφταιγε, ο Αδάμ ή η Εύα? Τώρα νομίζω με ότι... το μήλο. Με το μήλο. Όφης. Όφης έφταιγε. Όφης είναι εκεί, πάντα υπάρχει ένας όφης. Πάντα λες. Πάντα υπάρχει. Χθες δεν είχε όφη. Τι διατησία ήταν αυτή? Στο 12ο λεπτό. Ρε την κουφάλα να πούμε τον Ανδρέα. Στο 10ο δευτερόλεπτο. Δεν μέτρησε όμως τελικά. Και διαιτησίες και τα λοιπά. Διαιτησία, ό,τι και να έκανε. Γεια σας. Το πήρε το Μάτσο Πάοκ. Ναι, αλλά στα τελευταία. Το πήρε το Μάτσο Πάοκ στις λεπτομέρειες από μια ομάδα που εκτός ότι δεν είναι καλή ομάδα. Ο Άρης έχει καλή ομάδα. Πρώτα έχει το καλύτερο center forward της Ελλάδος. Τι γκολ μας πέταξε. Άντε το δεύτερο καλύτερο. Μετά του Ολυμπιακού, αλλά δεν νομίζω να υπολείπτεται σε τίποτα. Απόστολεν Ελ Καμπί. Ελ Καμπί. Ελ Καμπί, ναι. Ελ Καμπί. Έχει πολλά. Πόσα δηλαδή, με τα νομίζω τρία. Καμπί. Μάλιστα. Εκτός ότι είχε καλή ομάδα, Μαρία, είναι ότι έπαιξε με απίστευτο πάθος. Ναι. Ένα πάθος, ένα γήπεδο που ξεχύλιζε από πάθος. Και ένας ΠΑΟΚ που έπρεπε να παίξει μπάλα. Ήταν αναγκασμένος. Μπορείς το πάρει έτσι το παιχνίδι? Όχι. Μπανιστά. Όχι. Έχει ένα διαιτητή ανάποδο και ένα πλήθος, ρε φίλε, που αλλάζει σε κάθε φάση. Αου, αου, δώσε, κάνε, δείξε, να πειράσει, να κάνει, να δείξει. Και απέναντι, κυρίες και κύριοι, πέφτει ο αποφασισμένος. Αυτός Άρης που θες να μου βάλεις τον αετό και τον αυτόνα τώρα. Παίζει. Είδες που δεν βάζει ακουστικά. Απέναντι στο αλλαλάζο πλήθος. Πλήθος σου μιλάω. 25.000 κόσμος σαν τα τσαμπιά ένας πάνω στον άλλο. Είχε άλλον. Πολύ κόσμο, Άρης, ναι. Στο απίθμενο πάθος και στην ποιότητα τη μεγάλη. Γιατί έχει τις καλύτερες ομάδες που έχω δει ο Άρης. Ένας και ένας μέσα. Που έχει ο Άρης, υπάρχει ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Ο Αρσέν Βεγγέρ του ΠΑΟΚ. Ένας προπονητής που με την αξία του. Κυρίες και κύριοι, περνάει στο πάνθεο των μεγάλων προπονητών του ΠΑΟΚ και κάθεται ζών Θεός σε ένα τεράστιο θρόνο δίπλα από το μεγάλο Λεσάνον και τον αείμνηστο Γιούλα Λόραντ. Με την αξία του, με την εργατικότητά του, με τα πιστεύω του, καμιά φορά έκανε κάτι στραβωμάρες. Δεν θα κάνεις. Δεν θα κάνεις και στραβωμάρες. Όλα ισχυάδης θα είναι. Έπαιζε στα 10 δάχτυλά του σαν πιανίστας. Πες μου ένα μεγάλο πιανίστα, ρε Χριστά. Καμιά, τον Μπετόβεν, ναι. Δεν έπαιζε πιάνο Μπετόβεν. Θα έπαιζε αυτός. Μαρία, δεν μιλάς, άνοιξε τη μαλακία σου. Εκείνη που έχεις μπροστά τάκτου να κάνεις τον καμπόσο. Παπά, τι λυγέ. Για τι. Γελάω. Μπετόβεν και ένας άλλος ήτανε. Πιανίστας. Μπαχ, μπαχ. Ο Μπαχ ήταν οργανίστας. Οργανίστας, ναι. Δεν θα έπαιζε πιάνο. Έπαιζε, αλλά το όργανο ήταν το τέτοιο, το εκκλησιαστικό κύριο, το μεγάλο πρεπές. Μάλιστα. Ο Λίστ ήταν μεγάλος πιανίστας. Λίστ. Ναι. Ο Λίστ, λοιπόν. Ο Ραχμάνινοφ. Μα πα. Πω, ακόμα δεν τα βρήκες. Ναι, είστε εδώ, μου φανίζει τον Λίστ. Κάτσε, μας τον βόλησε ο Μωρόν και δεν πήραμε γαμπάρι. Ο γκολάρα πέταξε. Πω, την κουφάλα, γκολ, πόβαλε. Μόνο έτσι έπαιρνε. Έπιανε, έτρωγε γκολ εχθές ο Ρασβάν. Ο Ρούμπενστάιν είναι ένα από τους μεγαλύτερους πιανίστες. Ωραία. Ναι, τέτοιος, είναι... τέτοιος λοιπόν, ένας τέτοιος κατήφθηνε
με κινήσεις χειρουργικές το κοτσάρισμα του ΠΑΟΚ. Πω, τι Ρασβάν Λουτσέσκου ήταν αυτός εχθές. Να το βγει στο ποτήρι, Ρασβανάρα, ρε φίλε. Ρασβανάρα. Τεράστια νύχτα έχουμε αφήσει δύο ιστορίες, την Πανδώρα και το. Πανδώρα. Και το Μεξικό. Λίγο είναι το Μεξικό. Όχι, το ολόκληρη Μεξικό. Μισή Αμερική ήταν το Μεξικό. Ρε φίλε, το Μεξικό. Μέχρι να αποφασίσεις εσύ τι θα κάνεις με το Μεξικό. Παίξε μπάλα, Χριστάρα μου. Θα παίξω, Γιώργο μου. Αν είστε σε διαδικασία βαφής του σπιτιού σας και επιλογής αποχρώσεων, η Craft Paints είναι εδώ για εσάς με το καινοτόμο AI εργαλείο Chat in Color, το οποίο αποτυπώνει τη φαντασία σας σε χρώμα. Πώς θα γίνει αυτό? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα craftpaints.com και περιγράψτε την ιδανική σας απόχρωση ή ανεβάστε στο Chat in Color μια φωτογραφία το οποίο απεικονίζει ακριβώς το χρώμα της αρεσκίας σας. Μέσα από απλά βήματα στην συνέχεια καταλήγετε στην ιδανική για εσάς απόχρωση, στον κωδικό της αλλά και σε προτινόμενους χρωματικούς συνδυασμούς. Επιλογή απόχρωσης διασκεδαστικά και εύκολα με το Chatting Color της Craft Paints. Γι' αυτό λοιπόν μπείτε στο craftpaints.com και απεικονίστε την φαντασία σας με χρώμα. Πώς τον είδες τον τερματαρά του ΠΑΟΚ χθες? Δεν απειλήθηκε μόνο. Δεν απειλήθηκε, όχι. Σάστρε. Καλώς. Όλοι καλοί ήταν. Όλοι καλοί ήταν η άμυνα, ε. Ναι, ναι. Δεν νομίζω να είχε υστερήσει ο ΠΑΟΚ χθες. Όλοι καλοί ήταν. Με πάθος κανονικά παίξαν. Και Τζιόρα μεγάλη εγγύηση και τα λοιπά. Ο Μιχαηλίδης με πολύ πάθος. Ξαιρετικός ήταν ο Μιχαηλίδης. Τζάμπα αποβλήθηκε. Ναι. Η αποβολή του, δεν το συζητάμε αυτό. Τι άλλο. Μπάμπα, ο αγαπημένος σου. Ο αρχηγός ήταν σούπερ και έβγαλε και τον πραγματικό αρχηγό, τον Αντρίγια. Τον Αντρίγια Ζήφοβιτς. Καλά, κοίταξε και τώρα. Και ο Σβάπ τα ίδια, εντάξει. Αλλά ο αρχηγός ήταν ο Αντρίγια, ρε παιδί μου. Τι κλέψιμο κάνει βέβαια, εκεί με τον μωρό, ρε φίλοι. Το παιχνίδι το πήρε ο ΠΑΟΚ, επειδή όπως είπες και εσύ κρίθηκες λεπτομέρειες, χάρη στην ποδοσφαιρική ιδιοφία του Κωνσταντέλια. Έκανε εκεί την κίνηση, τα έβγαλε. Ας το πάρουμε από την μπορεί αρχή. Μπορεί να μην έπαιξε σε όλο το παιχνίδι στο ίδιο επίπεδο. Υπάρχει η τεράστια μπαλιά που κάνει στην τρύπα ο Ζήφκοβιτς αφού έχει κλέψει την μπάλα. Εάν δείτε το κοντρόλ που κάνει ο Τόμας, δεν σταματάει καθόλου την μπάλα παρά την υποδέχεται και την ανοίγει τόσο όσο να ξεφύγει από το πιο πριν έκανε την κίνηση την καλή, δημιούργησε χώρο για τον εαυτό του ο Τόμας. Ναι. Τραβήθηκε στα πλάγια, τράβηξε το σερεμπά και μετά την κόπηκε κάθε και έκανε, ας πούμε, πιο εύκολο το έργο του Ζήφκοβιτς να τον βγάλει τετάτε. Πολύ καλή κίνηση του Τόμα. Τρομερή κίνηση. Αλλά εγώ φεύγω από αυτά που βλέπουν πολύ λίγοι για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο και μένω στο απίστευτο κοντρόλ που κάνει την μπάλα. Πήγε δυνατά, δεν ήταν γλυκή η πάσα, γλυκιά η πάσα. Τη χτυπάει, έρχεται με δύναμη, έρχεται από πίσω με φόρα και κάνει το κοντρόλ τόσο όσο χρειάζεται για να τη στρώσει μπροστά του στα 2-3 μέτρα και να αφήσει πίσω τους αντιπάλους, τους βάλει πλάτη. Κάνει την την έξοδο ο Κουέστα και εκεί τον μπλασάρει υποδηματικά, ρε φίλε. Και πάω στο δεύτερο τον γκολ στην ιδιοφία του Κωνσταντέλια. Απίστευτη κίνηση. Και θέλει να από την αρχή, από το κέντρο που την παίρνει την μπάλα. Ναι, αυτό και κάνει εκείνο το τρελό. Αυτό και ήταν, όλη κίνηση. Α, εγώ νομίζω που μέσα στην περιοχή μου. Όχι, όχι. Εκείνη ήταν η μαγιά όλη. Εκείνη ήταν η μαγιά όλη. Εκεί έγινε όλη η ιστορία. Αν δεν έκανε αυτή την κίνηση, θα τον προλαβαίνανε. Του άφησε πίσω. Αλλά του άφησε πίσω. Πήρε το προβάδισμα, δεν πέφτει μετά στο σπρόξιμο. Ναι. Συνεχίζει, τη σπάει όπω πρέπει να τη σπάσει. Γεια σα. Όχι, δεν είναι γεια σα. Τη σπάει στον Μπράντον, ο οποίος με τη μία, με ταχύτητα αστραπής, τη βγάζει έξω στον Ντάισον και κάνει το 2-1 ο Κονδός. Εγώ τώρα κινηματογράφω την εστία, ρε εσύ. Παπ, ναι. Μπαμπαμ, δηλαδή εκπληκτικές δύο κινήσεις. Εγώ εχθές το δεύτερο γκολ, γιατί μπαίναμε από Βουλγαρία Ελλάδα, κλείνω για να πιάσω, είχα περιεγωγή και το βλέπα στο τηλέφωνο. Το πρώτο ημίχρονο το είδαμε σε ένα τουρκικό εστιατόριο στο Κρέσνο, που το έδειχνε σε ένα κανάλι δορυφορικό.
Και λέμε το δεύτερο ημίχρονο προλάβουμε. Ο Ντεσπότοφ θα κάνουν εσύ το τύχημα. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Κύριλ. Πάντω σε όλη τη Βουλγαρία μέσα στη Σόφια Κύριλ και Κύριλ. Κύριλ και Κύριλ ήταν όλοι. Ναι. Μιλούσανε για το μάτσο αυτό. Μιλούσανε. Και είχα τη ανιψιά μου. Η ανιψιά, τέλο πάντων, το ανιψάκι μου είχε ένα παλικαράκι το οποίο παίζει ποδόσφαιρο και μου το πούμε, είδε, μου λέει πάω, Κύριλ Ντεσπότοφ. Μόνο αυτό με φώναξε. Φίλε, κάει και το σύμπαν. Δεν υπάρχει. Θα το δείτε στη διάρκεια που θα αρχίσουν να φτάνουν εικόνες. Κράτος στον κόσμο, από το Κονγκό και την Ουγκάντα μέχρι τη Σιβηρία και την Αυστραλία, δεν υπήρχε πόλη που να μην βγει έξω ο κόσμος να τα πανηγυρίσει. Θα γίνει όπως βλέπουμε την αλλαγή του χρόνου. Ναι. Σε ξεκινά από Σίδνεϊ. Ναι, κάτι θα γίνεται από το απόγευμα και τα λοιπά. Τι ήταν αυτό το πράγμα, ρε μεγάλε. Περάσανε, μαθαίνω από φίλους που έχω στην NASA. Ναι. Περάσανε τα UFO έξω από, γύρω από την Ελλάδα που κάνουν την καθημερινή του. Ναι. Δορυφόροι, ναι. Ναι, okay. Που κάνουν και βλέπουν και δείχνουν. Ναι. Και είπαν ότι έγινε παγκόσμιος πόλεμος, λέει, στη γη. Μεταδώσαν στον Κρόνο. Φλέγεται η γη, λέει. Τι ήταν αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Φαντάσου. Τι τουμπάρα ήταν αυτή. Να κατεβαίνει Μαρία ο κόσμος. Λαός. Ρε φίλε. Εκεί που το είδαμε, βασικά για πρώτη φορά. Έχω πολλά χρόνια να πάω στο γήπεδο και τα βλέπω. Στις καφετέρες, στις καφενεία και τα λοιπά και με καλή παρέα σε σπίτια. Διαλέγουμε το μέρος. Για πρώτη φορά είδα σε μια τεράστια καφετέρια να γίνεται κρικίδα. Πάω κολέω, λέει, και τέτοιο, ναι, στο τέλος. Πω πω τι γινότανε, ρε φίλε. Γρία στα μπαλκόνια με τις εικόνες του Αγίου Γιώργη να πετάνε λουλούδια. Παπάδες με τα θυμιατά στους δρόμους. Άλογα, ρε φίλε, ήρθανε από πού ήρθανε, από την Γουμένησα μετάλλαγα. Τα χάλκινα της Γουμένησας να παίζουν, έχει κλείσει η Εγνατία. Και εκεί πέφτει, λέω, ρε, μας πέφτει ιδέα, ρε Μαρία. Ρε εσείς δεν πάμε στο γήπεδο. Πού πες αυτό το πράγμα, ρε Γιώργο? Όχι, άλλο το. Πού να πάει το μυαλό σου σένα? Όχι, πήγε, αλλά θα την πλέρωνα. Δεν μπορώ να οδηγάω. Τέτοιο... Δεν θέλω να οδηγάω σε τέτοιες ιστορίες. Μπράβο. Δεν πήγαινε αυτοκίνητο. Δηλαδή, όπως πηγαίνω για εκεί και εδώ ένα μπαράκι, ρε παιδί μου, και είναι μία από αυτές τις αξιολείπητες. Μπαρίστα. Κάτι βουργάρες που είναι με κάτι κόκκινα μαλλιά και κόκκινα χείλη και μεγάλο τακούνι και όλους τους τεράστιους. Θα καθόσουν εκεί. Παπ, γρηγοράδα. Μπήκα, το πια έφυγα. Μετά όμως πώς το οδηγήσεις? Δεν γίνεται. Ναι, κάτσε γίνεται. Δεξιά, βάλε αυτό, έλα μαζί μου. Όχι. Λοιπόν, και το ρίχνει την ιδέα, να πούμε, ένας από τους τέσσερις εκεί, που είχε και τα μάξι. Και λέω, ρε μεγάλε, λέω, άμα ξέρεις τους δρόμους. Από κάτι στενά, από κάτι έτσι, πότε βγήκαμε κάτω από την Ένα, βρήκαμε και να γίνεται. Πάνε να μπει στην Ένα, πού να μπει? Δεν μπαίνεις με τίποτα. Είναι ένας φίλος μέσα που μιλάμε στο τηλέφωνο. Τώρα πόση ώρα κάναμε να φτάσουμε? Στα 3/4. Μετά το μάτς. Ναι. Εντάξει, άλλο, κανονικά θα κάνεις 20 λεπτά άμα είναι άδειος ο δρόμος. Ναι. Από τον Αγίου Δημητρίου. 1/4. Εκεί. Κάναμε 3/4. Αλλά από στενά, από αυτά, γρηγοράδες και τέτοια. Πάμε να μπούμε στη μία και έβγαινε κόσμος. Όταν βλέπεις να βγαίνει κόσμος, μια να μπαίνει και από την άλλη να βγαίνει, σημαίνει ότι μέσα είναι πίτα. Να. Πάμε στη 2 δίπλα, στην 3 τίποτα. Και μας λέει φίλος απ' έξω ότι έχει θέση στην 8. Άδεια ήταν η 8. Οι 8 και 7 ήταν σχεδόν άδειες. Την τηλεόραση που το βλέπαμε. Κοίταξε, ήταν άδειες γιατί ήταν τα μηχανήματα από τις. Ναι, δεν μπορούσε να δεις από κοινά. Τη μία κερκίδα, η 7. Ναι. Στην 8 έχει. Πάμε προς την 8, ρε φίλε, και βλέπουμε 15.000 κόσμος απ' έξω να περιμένει να μπει. Και εκεί μας πιάνει απελπισία.
Και τι κάνατε? Μόρι. Oh. Πάμε στα. Σε επίσημο. Σουίτε. Ναι. Καλά, εντάξει. Είδες. Πού θα είδες. Ο Συρίγος τώρα. Έτσι. Ναι. Ναι. Και φτά, βρήκαμε την άκρη και μπήκαμε. Ωραίος ο Γιώργος. Από τους τέσσερις, ένας δεν είπε πάρε ρε το ασανσέρ. Και ανεβαίνω τρία πατώματα, ρε φίλε. Και φτάνω ο Ράκος στο τέταρτο πάτωμα. Και πάμε και είναι πατήσμα μέσα στις σουίτες, πατήσμα πατώ. Αλλά την είδα την εικόνα, βγήκα έξω, κάθισα καμιά ώρα, τρία τέταρτα. Αυτή την απίστευτη χώρα, το γήπεδο πρέπει να έχει πάνω από 70.000 κόσμο. Πρέπει μέσα. Να είχε περισσότερο κόσμο από κάθε άλλη φορά. Ναι, ποτέ. Δηλαδή, ούτε στο πρωτάθλημα το προηγούμενο. Που ήταν στην κερκίδα, επειδή ήταν όλοι όρθιοι ο ένας επάνω στον άλλον, πρέπει παρόλο που οι 7 ήταν ψευτοάδια, είχε λίγο κόσμο, κάποιοι που περάσαν, πηδήξαν κτλ. Πρέπει να είχε μέσα 50.000, 45.000. Τα διαζώματα, τα τρία πίτα όλα. Και σε κάθε θέση 2-3 ο ένας πάνω στον άλλο. Κάθε καρικλάκι, ναι. Και μέσα στον αγωνιστικό χώρο μια σαραντάρα ακόμα. Χαμός. Και 100.000 απ' έξω. Και 50.000 στο Λευκό Πύργο. Καταλήφθη το Σύνταγμα στην Αθήνα. 30.000 κόσμος στην Ομόνια. Τι ήταν αυτό, ρε? Βγήκανε στην Αθήνα. Βγήκανε ποκτσάκια. Δεν θα βγούνε. Δεν είδα εικόνες. Ο Τσουκαλάς με σημαία του πάω και έτρεχε στους δρόμους. Τον είδες? Ναι, τον είδα. Ωραία, τον είδες. Με σορτσάκι φορούσε κολλητό. Ασπρό μαύρο. Άσπρο. Άσπρο, εντάξει. Και εδώ μπροστά λίγο μαυρισμένο, γιατί όλο τα ξύνει, όλο τα κάνει. Ρε Γιώργο! Είναι γευρομιάρης. Πάρε Γιώργο τώρα. Break, φύγαμε. Έχουμε να πούμε καμιά διαφήμιση, κάνα και να τα γρήγορα ή αργότερα. Σε 10 λεπτά δεν κορδεύω. Σε 10 λεπτά. Το μεγαλύτερο μου, όσοι οι Αργιανοί φυσικά που ήταν στο γήπεδο, θα έχουν να λένε ότι είδανε πρωτάθλημα. Τον μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό αγώνα που έγινε ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Άλλωστε το είπε και ο σπίκερ αυτός ο Αθηναίος, ο οποίος σε κάθε φάση του Άρη φώναζε λες και έβαλε γκόλ στο τελικό, ας πούμε ο Δέλας που έβαλε εκείνη την κεφαλιά. Το πιο κρίσιμο παιχνίδι που έγινε ποτέ από την ίδρυση του ελληνικού πρωταθλήματος. Ένας αγώνας που τσάκιζε κόκαλα, για να σας δώσω να καταλάβετε, φίλοι από την Αθήνα που συνομιλούσαμε, κανείς στην Αθήνα δεν έβλεπε το μάτς των αιωνίων του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Όλες οι καφετέρειες εκεί στο Κολονάκι που είναι οι φίλοι μου και στο Σύνταγμα είχαν μόνο ΠΑΟΚ. Διαφήμιση του ποδοσφαίρου, εκπληκτική ατμόσφαιρα μέχρι στα όρια και στα πινελίκια. Δεν έπεσε μέσα ούτε καρφίτσα. Κομφετή. Να. Καρφίτσα, τι να πέσει καρφίτσα. Μπορεί να πετάξει καρφίτσα. Καρφίτσα πετάξει. Πάει να την πετάξει ο μωρόν μετά να μην παίξει στον τελικό. Εσύ θέλεις να χάσει ο Άρης, ρε φίλε, στον τελικό. Εσύ είσαι με αυτούς. Εγώ τους είπα. Ναι. Φέρτε το κύπελ, δεν το λέω τόσο καιρό. Ναι. Και να παίξουν. Και τώρα θες να ρίξεις. Όπως παίξαμε τον ΠΑΟΚ. Όπως γουστάρουν θα παίξουν. Όχι, τι να όχι. Φέρουν. Είναι υποχρέωση, σαν Θεσσαλονικιά μιλάω τώρα. Να το φέρουν το κύπελο. Α, γιατί. Να το φέρουν. Εκεί άμα δεν το φέρουν, ποιος θα κλάψει? Εκτός από τους Αργιανούς. Δηλαδή, θέλω να σε δώσω μια αγωνία να κλέσει, σου μη και να αυτό να σε παρηγορήσω. Ρε κορίτσι μου, ρε Μαρία μου, τι κάνεις, γεια σου κύριε Γιώργο. Ρε παιδί μου, τι έπαθες, τίποτα, ο σύζυγος, τα παιδιά. Όχι, όχι, όλοι καλά. Η πεθερά μου, όλοι καλά. Γιατί κλαις, ρε κορίτσι μου? Γιατί δεν έφερε το κύπελο Άρης? Να το φέρει. Φίλε. Να το φέρει. Γιατί άρχισαν να μου τα γυρίζουν από χθες. Ποιοι κάτι φίλοι Αργιανοί. Που εγώ τους ευχόμουν
να πάρουν το κύπελο. Ναι. Και αυτοί λέγανε, εμείς θα σας κόψουμε το πρωτάθλημα. Ναι, έτσι, άλλο λέμε, μα έτσι δεν έπρεπε. Άλλο λέμε, ρε, εμείς πάρτε το μου, κύπελο, ρε, μην κοιτάτε μου. Εκεί, κοιτάτε παρά εκεί. Καλά, κάτσε στη γωνία και κλαίγε τώρα. Δεν κλαίω. Ε, τότε. Δεν θα κλάψω. Ε, τι μου λες τόση ώρα, να κάτω, ας μην το φέρουν. Όχι, να το φέρουνε. Να μην το φέρουνε. Να το φέρουνε. Ε, ας το φέρουνε. Αν δεν το φέρουνε. Τότε γιατί κλαις. Δεν κλαίω. Αυτοί θα κλάψουν αν δεν το φέρουνε. Χρήστο, καταλαβαίνεις τι λέει τόση ώρα. Ε. Λοιπόν, εκτός από το την τεράστια επιθυμία, καλή ομάδα, έγινε πολύ καλός αγώνας. Και πάμε στην επόμενη μέρα. Μεξικό. Για αυτά σας το λέω. Θα το πω μία ακόμα φορά και θα είναι τελευταία. Δεν θα το ξαναπώ. Άλλωστε, μάλλον ή αυτό το καλοκαίρι, αν όχι αυτό το άλλο ή το παράλλο, άντε βάλε 4-5 ακόμα, 10 να το κάνουμε, θα μείνω ακόμα στο ραδιόφωνο. Γλώσσες. Πάω. Louis de Funès. Μέχρι τα 90 έπαιζε ταινίες. Και έκανε τον κόσμο να γελάει. Φοβερός, αγαπάω Louis de Funès. Λατρεύω Louis de Funès. Τζέρι Λούις. Και εκείνος, απίστευτος. Ε? Αγαπημένη ταινία αυτή που είναι σε ένα. Που είναι όλες μαζί μαζεμένες. Ένα γυναικείο. Γυναικείο ξενώνα και είναι ο μοναδικός άντρας και εκτελεί τις εντολές τους. Μάλιστα. Απίστευτη ταινία. Εκείνες οι κινήσεις που κάνει. Και ξέρεις, είδα πριν από κάποια χρόνια μια παλιά ταινία του και δεν γέλασα καθόλου, ρε φίλε. Ο Τζέρι Λούις. Ναι. Γέρασε, μωρέ, πάει. Όχι, τώρα. Γέρασε, δεν έπαιζε. Μια παλιά, ρε φίλε, ταινία. Δηλαδή εκείνα τα χρόνια γελούσε με πολύ εύκολα. Του Χάρη Κλίν, παραδείγματος χάρη, είχε γίνει να κλαις με δάκρυα. Εκινήθειες, γιατί εκινήθειες. Να, κάτι τέτοια. Λοιπόν, Χρήστο, βάλε μου Elvis. Παπά. Mexico, Mexico, they've got muchas, muchachas, amigo. Latin features, never saw such adorable creatures. Πώς λεγόταν αυτός ο πιτσιρικάς? Α, δεν θυμάμαι. Χουανίτο. 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 Ο Γιαννάκης. Υπουργικός Συμβούλιος στο Μεξικό, Χρήστο μου. Το λέω για τελευταία φορά, το έχω πει άλλες 3-4. Κάθονται και όλοι οι υπουργοί και συσκέπτονται πώς μπορούν να σταματήσουν αυτό που γίνεται στο Μεξικό. Διαδηλώσεις. Μπούκες στα σούπερ μάρκετ, τα δένουν τα ATM με τις τριχές και τα κουβαλάνε, εγκληματικότητα, βιασμοί της κακομοίρας. Φλέγεται το Μεξικό και κάνουν το Διοικητικό Συμβούλιο, το Υπουργικό Συμβούλιο. Και λέω ο Μητσοτάκης τους, κύριε, περιμένω τις εισηγήσεις σας. Ο καθένας είπε τα δικά του. Προφανώς. Αλλά ήταν όλα, δεν ήταν σχέδια τα οποία θα μπορούσαν να συγκλονίσουν. Τότε τους λέει ο πρόεδρος, θέλω ένα σοκ, ένα ηλεκτροσοκ που θα γίνει αιτία να σταματήσει αυτό το κακό. Και λέει ένας, λέει, να σας πω, λέει, ένα ηλεκτροσοκ που μπορούμε να κάνουμε. Λέει, τι θα κάνουμε? Να κηρύξουμε τον πόλεμο στην Αμερική. Ναι. Επιστράτευση, τον πόλεμο στην Αμερική και ντου. Λέει, θα μας στερήσουν. Ναι, μας φάνε και 50.000 κόσμους. Τι έγινε? Είμαστε 200 εκατομμύρια. Θα σταματήσουν τα πάντα. Επιστράτευση αυτά, ο στρατός στους δρόμους, εδώ ησυχία εδώ και τα λοιπά. Και μετά θα επέμβει το ΟΗΕ. Ναι. Θα μπουν και οι ανώκρανοι, ανταλλάξουν εχμαλό τους. Σταματήσουν όλα. Θα σταματήσουν όλα και θα το ξεκινήσουμε εδώ όπως θα είναι, να πούμε από την αρχή, θα το φτιάξουμε το θέμα. Ωραία. Χειροκροτήματα, αγκαλιαστήκανε και φιληθήκανε. Φοβερή ιδέα. Φέρανε, ναι,
ποτά μέσα, τεκίλες να πούμε, και πλακωθήκανε και πίνανε. Δόξα τω Θεώ, βρήγαμε την άκρη. Και εκεί που ετοιμαζότανε να συντάξουνε το κείμενο, το τηλεσίγραφο στην Αμερική, ότι σε 2 ώρες μπουκάρουμε, ναι, πετάγεται ένας γεροντάκος εκεί από τους παλιούς που είχαν μείνει. Ποιο μείνανε, ξέρω εγώ τι. Ο Κακλαμάνης. δεν θα το δώσω σημασία αυτό. Δεν θα τον δώσω, λες. Με η Μαράκης. Αυτόν θα τον... Σαμαράς. Μπα. Δύσκολα. Έχει. Κάποιον άλλο θέλω. Κάποιον άλλο θέλω. Μεγάλο. Έχει μείνει κάποιος μεγάλος στην Αυτίνα. Πού? Στη Νέα Δημοκρατία. Κακλαμάνης πρέπει να είναι. Κακλαμάνης, ναι, αυτός. Αυτός. Και λέει, έχω, λέει, μία ένσταση. Λέει, πες. Λέει, έχω ένα φόβο ότι δεν θα πιάσει το σχέδιο. Και το ξαναλένε. Τι είναι αυτό που φοβάσαι? Και λέει, τι θα γίνει άμα κερδίσουμε? Κανείς δεν το σκέφτηκε. Τι κάνουμε? Εσείς λέτε, τι κάνουμε άμα κερδίσουμε? Την πάρουμε μπαλά, τι να κάνει, άντε πάνε δίκη στην Αμερική. Τι με θύμισες, ρε? Για πες. Μια ταινία από τον Πίτερ Σέλερς, ρε φίλε. Άντε. Το ποντίκι που βρυχάτε. Α. Δεν το έχεις δει αυτό? Όχι. Δεν το έχεις δει αυτό, φίλε. Θα πω την κόρη μου να μου το πω. Βάλε το ποντίκι που βρυχάτε, Πίτερ Σέλερς. Μάλιστα. Τι άλλος μεγάλος τώρα. Ναι, ναι, λοιπόν. Υπάρχει ένα φανταστικό κράτος το οποίο ονομάζεται Φένουικ. Μάλιστα. Το οποίο είναι κάπου στις Γαλλικές Άλπες, παιδί μου, εκεί στις Άλπες. Μάλιστα. Αδουκάτο είναι, ξέρεις. Μάλιστα. Πολύ μικρό. Πώς είναι το Μονακό. Μονακό, Λουξεμβούργο, να, πιο μικρό. Λίχτενστάιν. Μάλιστα. Ένα τέτοιο πράγμα. Το οποίο όλη την οικονομία βασιζόταν σε ένα κρασί που βγάζανε εκεί πέρα, μοναδικό, να πούμε. Μάλιστα. Και κάνανε εξαγωγές, οικονομούσαν, να πούμε, και ζούσαν όλοι καλά. Ο Δούκας εκεί πέρα, αυτοί όλοι ήταν. Μάλιστα. Έλα όμως που περνά τα χρόνια και οι Αμερικανοί βρήκαν τη φόρμουλα και αντιγράψαν το κρασί. Μάλιστα, το βγάλαν 2 δολάρια. Μπράβο, ναι, και έχουν πέσει πωλήσεις και είναι στα πρόθυρα της φτώχευσης το Δουκάτο. Και τρελαίνονται εκεί πέρα και κάνουν συμβούλιο. Καλή ώρα, όπως λες και εσύ. Ναι. Και λέει, τι θα κάνουμε τώρα, το σκέφτονται από εδώ, το σκέφτονται από εκεί. Πετάγεται ένας εκεί πέρα υποδούκας και λέει τον αρχιδούκα, λέει, θα κηρύξουμε τον πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα κάνουμε εισβολή, ούτως ώστε λέει, να το χάσουμε και μετά να μας δώσουν οικονομική βοήθεια για να το και στέλνουν μια ομάδα με πλοίο 15 άτομα, με τον εμφανής ο Πίτερ Σέλερς που παίζει πολλούς ρόλους, παίζει στο τέτοιο, κάνει τον Δούκα, τον στρατηγό, τον έτσι, ξέρεις εκεί πέρα, και στέλνουν μια ομάδα 15 άτομα να καταλάβει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί κάτι γίνεται, πέφτουν σε κάτι εξωγήινους, να πούμε, παίρνουν ένα υπερόπλο και κερδίζουν τον πόλεμο. Για να τι να κάνουν. Αν δεν δείξει στην Αμερική. Να το δεις αυτό, ρε. Θα το δω. Και για να το φέρουμε στη σημερινή πραγματικότητα, αυτό το οποίο συζητάμε, έγιναν όλα που γίνανε. Άντε, όλη τη βδομάδα θα φωνάζουμε. Μετά τι κάνουμε, ρε φίλε? Γιατί όσες φορές παίρνει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, από την άλλη χρονιά δεν είναι καλό. Ελά, τι πάει ξύλο τώρα, μην λες. Κάτσε, βρε παιδάκι, να το χάρουμε λίγο. Γι' αυτό σου λέω, τώρα θα το συζητήσεις. Η χαρά πέρα τελείωσε. Πάμε τώρα, γελάσουμε, θα κάνουμε, θα περιμένουμε σταυροπόδι, να πούμε, το Σαββάτο να δεις τον τελικό. Φέρτε το κύπελο, το ξαναλέω, φέρτε το κύπελο. Πολύ κλάμα, ρε φίλε. Ρε φίλε, αυτό το φέρτε το κύπελο, το επιτακτικό, αυτό το χιτλερικό που βγάζει. Το γιατί βγάζω. Τους ανθρώπους, δηλαδή, τους σοφείς. Εγώ τους σοφώ. Με το ζόρι, δηλαδή, να φέρουν κάτι το οποίο εδώ και μισό αιώνα και παραπάνω δεν μπορούν. Δηλαδή, γιατί εσύ του τσιγκλάς τώρα, φέρτε το. Για να μην το φέρουν και να πεις, να κάνεις την καλή, εγώ σας τα έλεγα. Άστο, δεν το έχουν οι άνθρωποι. Με το ζόρι δηλαδή να τους κάνεις να το... Δεν το έχουν, τι είναι, χαμένοι από τώρα. Κάθονται και σκέπτονται πώς του χρόνου θα ξαναχτυπήσουν εκεί πέρα. Δεν σκέφτονται αυτό. Τι σκέφτονται? Σκέφτονται του χρόνου πώς θα ξανακόψουν βαθμούς από τον ΠΑΟ. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Δεδομένο. Είναι... Και έτσι πρέπει να είναι. Όχι, δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να σκέφτονται τον τίτλο, βρε. Δεν μπορούν, ρε. Κάνουν αυτό που μπορούν οι άνθρωποι. Καλά, έχεις τον πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος και δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα φέρω το κύπελο. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να βάλει ένα τέτοιο γκολ στο Παναθηναϊκό. Όχι. Ας βάλει.
Βάλε ρε μωρόν ένα δεν τέτοιο γκολ. Δεν θα βάλει. Δεν θα βάλει. Τζάμπα φωνάζεις. Και ο μωρόν το καλοκαίρι δεν θα είναι στον Άρη. Κάποιος την πάρει αυτή την παιχτούρα. Παιχτούρα, παιχτούρα. Φοβερή παιχτούρα. Πας πάνε οι Αριανοί οι φίλοι σου που ενδιαφέρεσαι τόσο πολύ να πάρουν 20.000 διαρκείας, ας στηρίξουν τον Γκάρι να βάλει και αυτός άλλα τόσα ο άνθρωπος, να κρατήσει όλους τους ξένους παίκτες που έχει, να φέρει και 4 καλούς του χρόνου, να κοιτάξει να μπει στην τετράδα. Στο μεταξύ έχουν ένα κύπελο, το ξαναλέω, φέρτε το κύπελο. Ράστο το κύπελο, το έχει ο Αλαφούζος τώρα και πίνει μπύρα, πλάκα μου κάνεις. Θα πάνε να πάρουν κύπελο χωρίς τη θετική ενέργεια των παοξίδων. Πολλά... Δεν τα πιστεύεις αυτά. Βέβαια τα πιστεύω. Φιτζάνια δεν βλέπεις. Βέβαια τα πιστεύω. Μάγια δεν κάνεις. Όχι. Γιατί. Δεν μ' αρέσουν. Δεν σ' αρέσουν. Κρυφά. Ούτε κρυφά. Α. Πώς θα γίνει. Δεν γίνεται ρε φίλε. Δεν το έχουν. Ας πάνε να το πάρουν. Να πάνε να το πάρουν. Μαζί τους. Πάνε δεν μπορούν. Ας πάνε να το πάρουν. Όπως παίξαν με τον ΠΑΟΚ, πάνε να παίξουν και με τον Παναθηναϊκό. Δεν θα φτάσει αυτό. Αν με τον ΠΑΟΚ παίξαν έτσι, χάσανε. Πάνε στον Παναθηναϊκό, θα παίξουν έτσι, ξαχάσουν. Θέλει πιο πολύ να παίξουν, το καταλαβαίνεις. Βέβαια το καταλαβαίνεις. Αφού το καταλαβαίνεις, γιατί τους λες. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν είναι ΠΑΟΚ. Έχει τώρα ο Παναθηναϊκός την ικανότητα. Μαδάρα έχει ο Παναθηναϊκός απλώς αυτό το καιρό. Αλλά είσαι Παναθηναϊκός τώρα και τα λες. Την αλήθεια λέω ρε Μαρία. Σε λεπτομέρειες θα πούμε, ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε. Τρεις αγώνες στη σειρά με τη Κηφισιά και με τη Λαμία και τα έχασε μέσα στην έδρα του. Ο Κόντης κόντεψε να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Ο βοηθός ρε φίλε. Τι βοηθός. Πολλά θέλει τώρα. Φατίχτερη. Σε αυτά τα μάτς μπαίνεις μέσα και τα δίνεις όλα και κερδίζεις και χάνεις και κάνεις και δείχνεις. Τώρα σου λέω τι κάνεις. Πρώτα. Εκπληκτικό κουρατσάρισμα Λουτσέσκου, όχι μόνο στο μεγάλο τελικό που ήταν στο γήπεδο του Χαριλάου, αλλά στις τελευταίες τέσσερις αγώνες. Έτσι. Έχει κάτι αλλάξει στην ομάδα και δεν έχει πάρει χαμπάρι κανείς. Τι έχει κάνει ο Μέγας Λούτσε. Ένας Μέγας Λούτσε που δείχνει ότι και αυτός, Μαρία μου, μαθαίνει. Βέβαια. Και εξελίσσεται. Και δεν μένει στάσιμος. Ήταν εξαιρετικό το κουτσάρισμά του. Τους παίκτες τους οποίους έβαλε. Εγώ τώρα τι έλεγα Χρήστο. Για πες. Στις συζητήσεις που κάνουμε, γιατί σε αυτά εδώ είμαι, δεν παίζομαι να κάνω δεκάδα. Δώσε μου να σου κάνω δεκάδα, να πούμε να σε πάρω την ψυχή. Πάντα ήμουν καλύτερος. Από το σχολείο ακόμα. Ναι. Κάναμε τις ενδεκάδες. Και κάνω μία σκέψη. Και πιάνουμε τη συζήτηση. Δεξιμπακ. Δεν τον αλλάζω τον Νότο. Λέω εγώ. Ήταν εξαιρετικός. Είναι πιο καλός αμυντικός. Άμα είναι προσιλωμένος στην άμυνα. Έχει τεράστιες εικόνες. Τεράστια εμπειρία. Έχει παίξει με τους γίγαντες του Τσέσ στην Αγγλία. Στο τελευταίο αγώνα με να μου δείξει ο Γιόνι Ότο. Μέχρι τότε δεν. Εγώ μιλάω για το παρελθόν του Ότο. Τι παίκτη είναι. Έχει παίξει απέναντι στην Manchester United, στην Manchester City, στην Arsenal, στην Tottenham. Με αυτά, με αυτούς έπαιζε. Και λέω με τέτοιες εικόνες δεν το βγάζω εγώ από την ομάδα. Και ήταν και καλός το τελευταίο μάτς. Το τελευταίο μάτς ήταν πολύ καλός. Εκεί αυτός έβαλε το Σάστρ. Δεν πήγε σύμφωνα με τις δικές μου τις σκέψεις. Όχι. Κάνω δεύτερη σκέψη. Και λέω, επειδή στον κάθε αγώνα, με το που ξεκινάμε όπως και έγινε και, και εχθές, ο Ντέλιας θα φάει μια κλωτσιά. Είδες. Στα πρώτα λεπτά. Σε όλα τα μάτς με τον Άρη, στα πρώτα λεπτά θα φάει μια κλωτσιά δυνατή. Τι κάνω, βάζω το Μούρκ. Ελέγχω το μάτς να μην φάω, γιατί τρώω γκολ συνέχεια. Στα κόλλω πρώτα λεπτά όπως το ξανά φάγα. Στην επανάληψη. Ρε φίλε, στα πρώτα λεπτά. Μπαίνουν μη συγκεντρωμένοι εκεί πέρα. Κάτι γίνεται σε... Δεν είδες γκολ που έβαλε. Γκολάρα. Τι να σε κάνει δηλαδή. Ποιος να το σταματήσει. Τερματοφύλακας θα μπορούσε
Μπορούσε. Δεν το είδε καν. Δεν το πρόλαβε. Δεν. Γολάρε, λοιπόν, αλλά τι να λέμε. Λέω θα βάζα το Μούρκα. Ξεκινήσω, αν είναι καλά. Κωνσταντέλια. Και το τρίτο. Και μια ακόμα φορά πιάστηκα, διάβασα τους εχθές. Και το τρίτο, λέω. Ο Άρης θα παραχωρήσει χώρο. Θα πάμε σε μάχες μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί θες παίκτη να έχει υποδοχή της μπάλας με το στήθος. Σταμάτα. Πάρε την μπάλα όπως θα τη δώσουν. Για να μπροστά, παλέψεις. Να τη δώσει δεξιά αριστερά. Να φύγει μπροστά, γιατί όταν είναι κλειστή άμυνα αυτό θα γίνει. Ο Μπράτο δεν το έχει αυτό. Είναι κοντός. Είναι κοντός, ναι. Θα ξεκινούσα το Σαμάτα. Θα κατέστρεφα τον ΠΑΟΚ. Δεν έτσι. Είναι κακιά η εντεκάδα σου. Ρε φίλε, δεν είναι, αλλά να ο άλλος που ήξερε καλύτερα. Ήξερε, για. Και. Για πες. Μυστηριώδη Μαρία και Χρήστο. Να φωνάζω και τελειώνω. Να φωνάζω. Άλλαξε τους γαμώτους αυτούς και τα λοιπά, να γίνει η αλλαγή. Να μπει μέσα. Να γίνει το φάουλ, να το βαρέσει καλά ο Ντεσπότο. Ναι, ναι, ναι. Να το βάλει ο άλλο ο Τάισον. Δεν είναι να κουμπάει την μπάλα. Βάλ του, βγάλε την μπάλα που γυρνάνε γρήγορα. Ο ένα έκανε την παλιά και ο άλλο έβαλε τον γκολ. Έχουν πολύ καλή χημία αυτοί οι δύο. Εξ αρχή είχαν. Αυτό που έκανε ο Λουτσέσκου για μένα. Είναι ότι δημιούργησε διάδες. Διάδες συνεργασίας. Είδες, ο Τάισον με, με τον Κωνσταντέλια ήταν μόνιμα μια πολύ καλή διάδα. Ο Σάστρε με τον Ζήφκοβιτς. Με τον Ζήφκοβιτς ομάδα. Δεν δούλεψε Σάστρε με... Ο Μπάμπα δεν έχει μπροστά αυτόν. Όχι. Δεν μπαρκάρει πολύ καλά ο Τάισον. Ναι. Κατά τα άλλα όμως παίρνει την μπάλα. Παιδάκια, ναι, μωρό μου, θύμισε, ναι, κιόλας και ένα άλλο παιχνίδι, ένα διπλό που είχε πάρει ο ΠΑΟΚ Χαριλάω με... τον Πρίγιοβιτς. Τον Πρίγιοβιτς που σήκωσε την. Είναι έτοιμος να πει ο Καρέλης μέσα αλλαγή. Δεν γίνεται αλλαγή. Πάρ το 2-1 και βάλε από τον Πρίγιοβιτς. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, εγώ θα σας πω κάτι άλλο που ενδιαφέρει πάρα πολύ, παιδιά. Την προσοχή σας παρακαλώ. Πόσες φορές έχουμε δει ένα μοναδικό χρώμα σε μία βόλτα ή κάποιο αντικείμενο το οποίο μας ενθουσίασε? Ένα ξεχωριστό μπλε της θάλασσας, τα κόκκινα αυγά της λαμπρής, στο ίδιο βασίλεμα. Πώς θα μπορούσαν τα χρώματα αυτά να γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας, στο σπίτι μας ή και στον επαγγελματικό μας χώρο? Η Craft Paints δίνει τη λύση με το καινοτόμο AI εργαλείο, το Chat in Color. Μπείτε στην craftpaints.com, περιγράψτε στο Chat in Color την ιδανική σας απόγρωση ή ανεβάστε μια φωτογραφία με το χρώμα που επιθυμείτε. Εύκολα και διασκεδαστικά στην συνέχεια θα καταλήξετε στον ιδανικό κωδικό χρώματος από τις βεντάλιες της Craft Paints, αλλά και σε άλλους προτινόμενους χρωματικούς συνδυασμούς. Μπείτε τώρα λοιπόν στο craftpaints.com και απεικονίστε την φαντασία σας με χρώμα. Οπότε, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα σήμερα είναι ότι ο ΠΑΟΚ σπάει την παράδοση των 10 ετών, των 20 ετών, των 30 ετών μετά από κάθε πρωτάθλημα και για πρώτη φορά μέσα στην πενταετία παίρνει 2 πρωταθλήματα. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό του αλλάζει επίπεδο και έτσι θα πρέπει να βαδίσει από εδώ και πέρα. Έχει μια εξαιρετική ομάδα, έναν πολύ καλό προπονητή που πλέον, ας πούμε, έχει ταυτιστεί με την ομάδα και την ξέρει όσο κανείς από μας, το Γιωργάκη είδα χθες και ναι, χάρηκα πολύ, το πουλάκι μου. Τι όμορφη κοπέλα είναι αυτή, η γυναίκα του, ναι. Αφρός. Τι θα έπαιρνε. Ομορφιά κούκλα. Τι θα έπαιρνε, βρε. Και οι γυναίκες των παικτών τις είδες όλες, ένα κόψιμο. Ωραίες κοπέλες. Ωραίες κοπέλες. Όλες έχουν πειράξει τα χείλια τους. Τώρα... Γιατί τα κάνετε αυτά? Εγώ δεν κάνω τίποτα. Εσύ δεν έκανες τίποτα. Σε βλέπω να έρχεσαι από τη Βουλγαρία από κάμια. Όχι, 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 δεν κάνω. Αν περιμέναν όλοι αυτοί να ζήσουν από μένα, αισθητικούδες, μανικουρίστρες. Τίποτα. Τίποτα. Θα είχαν πεθάνει προπολού. Τελείωσε. Άρα το Γιωργάρα, χαρά. Εχθές σαν τον Αβράμ ήταν, σαν τον Τζεκεβάρα. Λέει. Και είναι το μουστο. Ναι, μια μουσάρα να πούμε. Τι θέλει το μουστο. Και χόρευε και αγκάλιαζε τη γυναίκα του. Τι όμορφες στιγμές.
Τι απίστευτο. Θα με ποδοπατούσαν τα γυναικόπαιδα. Oh. Δεν μπορείς να φανταστείς δηλαδή πώς έμπαινε μέσα ο κόσμος. Και με λέω στους άλλους, παιδιά, την είδαμε την εικόνα. Κάτσαμε κανένα μισά ώρα εκεί πέρα. Nice. Αλλά θα ποδοπατηθούμε. Μπαίνανε μέσα. Μανάδες με παιδιά. Γριές με τις εικόνες. Oh. Γέρι με τα μπαστούνια και τις περπατούρες. Να δούνε τον ΠΑΟΚ. Να κατεβαίνουν από τα βουνά. Καλώς το Γιωργάρα, έχουμε αλκιβιάδη στη θάλασσα. Θα δούμε πότε θα τον πιάσουμε. Θα τον πιάσουμε. Έλα να πεις τις ειδήσεις. Γραμμές θα ανοίξουμε, Μάρο. Ανοίξουμε. Ή να μιλήσουμε λίγο ακόμα και με... Ό,τι θέλεις. Θα ανοίγουμε, θα κλείνουμε. Έτσι, έτσι. Ανοίγουμε και γραμμές. Πού ρε Μαρία. Στο 2-31-0-287-8. 8-8, όχι 3-8, 8-8-8. Δεν περίμενε να ανοίξει το τηλέφωνο να το δεις. Όχι, δεν είναι το τηλέφωνο. Και είμαστε έτοιμοι πλέον να ανοίξουμε γραμμές και να πάρουμε και τις δικές σας απόψεις. Εγώ πλέον το αφήνω πίσω αυτό το παιχνίδι λίγο πιο νωρίς από όσο θα τα άφηνα κάποιες άλλες φορές, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει σήμερα είναι η επόμενη μέρα. Όμως ας αφήσουμε τον κόσμο να ταξιδέψει στις υπέροχες στιγμές που έχει ζήσει, στις υπέροχες στιγμές του ωραιότερου πρωταθλήματος της Ευρώπης, του ωραιότερου αγώνα που έγινε ποτέ στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κυρίες και κύριοι, ο χθεσινός αγώνας θα μείνει χαραγμένος στις μνήμες όλης της Ελλάδος, όλης της Ευρώπης, όλου του ποδοσφαιρικού κόσμου, απανταχούθεν της γης, γιατί αρχίσαν και έρχονται οι εικόνες το τι συνέβη σε όλο τον πλανήτη με το σφύριγμα του Ισραηλινού διαιτητή, ενός διαιτητή που από ό,τι χτυπιέται και θέλει να μιλήσει σαν το ψάρι χτυπιέται η μυστηριώδη Μαρία, να πει ότι ο διαιτητής ο Μελισανίδης και ο Καρυπίδης τι Βάιο. Τους δένει αυτούς όλους μαζί. Μία παραμονή στο Δάιος, ένα βραδινό. Δάιος, εδώ στην παραλία. Ναι, ε. Τους πήρα χαμπάρι τα παόκια και έγινε από κάτω. Μάλιστα. Έγινε, τι πήγαν και φωνάζανε. Μάλιστα. Χοντρό. Πάγανε λέει στη Μαύρη Θάλασσα. Έφαγε στη Μαύρη Θάλασσα. Και μετά... Εκεί που βγαίνει ένας, με μια κυρία και φοβερή, ένα γιο. Η Μαύρη Θάλασσα. Ένα φοβερή. Γιο αυτό να αντιπαθέστατο. Και βγάζουν κάτι στο TikTok. Δεν το γουστάρω. Ωραία, φάση. Και αυτόν δεν το γουστάρω. Τον παππού. Εκεί που βγαίνει ένα προμάλι. Αμαύρη, η κυριούλα είναι πολύ καλή. Γενικότερα, ωραία οικογένεια. Το προπαλέγονται. Πολλοί είναι οι άνθρωποι. Απλώς δεν μου είναι αντιπαθείς. Έφαγα φιλνάδα μία φόλα. Έφαγα μία φόλα. Για πες. Θέλω να σου την πω με πολύ λίγα λόγια. Θα σε βάλω μέσα. Θέλω να δω άμα θα τη βρεις. Και θα το πλατιάσω λιγάκι. Γιατί τέτοια φόλα, ρε φίλε, ο Συρίγος δεν επιτρέπεται να τρώει. Ετοιμάζεσαι να πας και ψήνεις τον άντρα σου ότι θέλεις να το πας, να πούμε, στη θάλασσα. Ναι. Να κάτσετε στο αντίσκηνό σας εκεί, ξέρω εγώ, ότι 10 μέρες. Μακριά από 5 μέρες, μα μόνοι σας εδώ αυτά. Ναι. Σου λέει ετοιμάσου. Παίρνεις το ψαροντούφεκό σου, τη μάσκα σου, τα πέδιλά σου, τα μαγιό σου, τα παρεό σου, τις ξαπλώστρες σου, τα λάδια σου, τα ξύδια σου και ετοιμάζεσαι. Μπαίνεις μέσα στα μάτια. Του λες του σύζυγου όσο οδηγάζεται μπέσω λίγο, γιατί χθες το βράδυ και τα λοιπά τρέχαμε με τον ΠΑΟΚ και όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Πες τι να σου λέει. Και πέφτεις, α πούμε, και λες με το που θα ξυπνήσω θα βρεθώ, ας πούμε, στην ακτή Καλογριάς. Ωραία είναι εκεί, Μάρο. Ωραία. Ωραία είναι. Και ανοίγεις τα μάτια σου και είσαι στα 3-5 πηγάδια. Σου λέει, έλα εδώ. Ξέρεις τι ωραία που είναι. Ρε, κουφάλα. Ρε, δεν ετοιμαστήκαμε. Δηλαδή, για άλλο πας που το ονειρεύεσαι και το περιμένεις και ξαφνικά σου βγαίνουν τα 3-5 πηγάδια. Βλέπεις και τον Πετρουλάκη εκεί πέρα. Δεν έχει ξενοδοχείο εκεί.
Και βέβαια σου κόφονται τα πόδια. Εγώ πήρα, δεν έχω σκι. Εγώ πήρα μαγιό. Λέω, πώς θα γίνει. Ρε, ναι, κάνε θαλάσσιο. Κάνε σκι στο βουνό. Δεν θέλω, ρε. Θέλω με θάλασσα. Το μαγιό, ρε. Δεν θέλω. Ρε φίλε, τι έπαθα. Έχουμε γραμμές. Μάλιστα. Πάρε μια γραμμή. Παρακαλώ. Και θα συνεχίσω. Καλημέρα. Ναι. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Χρυσή. Καλή εβδομάδα, ναι, αρέ μου. Καλημέρα, ο Γρηγόρης είμαι. Γεια σου, γεια σου, Γρηγόρη μου. Καλή εβδομάδα σε σένα. Καλή εβδομάδα στο Χρήστο. Τι κάνεις, Μορκούκλα? Καλά, αγαπητέ. Εσείς? Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι. Λοιπόν, δεν χρειαζόταν χθες να ψάξεις για να βρεις τον νικητή. Όταν οι κάμερες έβλεπαν τους ποδοσφαιριστές να μπαίνουν από τη φυσούνα μέσα, έβλεπες ποιανόν μάτια γυαλίζουν και ποιανόν μάτια ήταν χαμηλοβλεπούσες. Έτσι. Και δεν χρειαζόταν, ξέραμε από την αρχή ποιος θα είναι ο νικητής. Εγώ, Γιώργο, πίστευα στην ομάδα, αλλά δεν ήμουν μόνο εγώ ή μόνο εσύ και ο φίλος μας ο Μενώτη. Από ό,τι κατάλαβα, για να στηθεί τέτοια μεγάλη φιέστα, πίστευαν και άλλοι πολλοί παοξίδες ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Έβγαινα παραμονές Χριστουγέννων και σε έλεγα, Γιώργο, η ομάδα πάει καλά. Και σε είχα κάνει μια ερώτηση. Αυτή την ερώτηση την είχα ψάξει και την είχα βρει. Είχαν κάνει στο Μαραντόνα όταν είχε πάει στην Νάπολη, στην πρώτη αγωνιστική που κερδίσανε τη Γιουβέντους, και το ρώτησε, γιατί ο Μαραντόνα έδινε συνεντεύξεις μόνο σε γυναίκες. Καταλαβαίνεις γιατί. Δεν έδινε σε δημοσιογράφους. Σε είχα κάνει μια ερώτηση. Να την αναφέρω. Βεβαίως. Μπορώ να την πω. Βεβαίως. Σε είχα ρωτήσει, Γιώργο, αυτό που θέλεις εσύ να γίνεις στο τέλος του πρωταθλήματος είναι αυτό που σκέφτεσαι τώρα? Και μου απάντησες, εάν πάμε έτσι και συνεχίσουμε, η ομάδα μας, αυτό δεν γίνεται παραμονές Χριστουγέννων, η ομάδα μας θα πάρει το πρωτάθλημα. Και με ρωτάει ένας χθες, καλά, τι ομάδα είναι αυτή, λέει, η ομάδα μας είναι, λέει, από μέταλλο, από γρανίτη? Του λέω, όχι, η ομάδα μας είναι ένα κράμα από υπομονή, από τεχνική, από δίψα, από ενθουσιασμό, από τακτική, από ταλέντο, από μαχητικότητα και από ομορφιά του ποδοσφαίρου. Μου λέει, αγόρι μου, λέει, μέσα είσαι, όλα αυτά, λέει, τα είδα, λέει, στην ομάδα μας, λέει, στον ΠΑΟΚ. Στο τέλος θέλω να σε πω κάτι, ότι μπορεί να βάλανε, να μου λέγανε χθες οι Αργιανοί, βάλαμε το καλύτερο γκολ, αλλά το καλύτερο γκολ πάντα, όταν ρωτήσανε και το μεγάλο τον Πελέ, ποιο ήταν το καλύτερο σου γκολ, αυτός είπε το χιλιοστό. Ήταν ένα πλασεδάκι το οποίο η μπάλα μπήκε, δεν μπήκε. Και λέει, γιατί τον ρώτησανε, και λέει, γιατί αυτό το γκολ, να κάνω το χιλιοστό μου γκολ, εγώ το σκεφτόμουν, λέει, εδώ, λέει, και 5 χρόνια όταν θα φτάσω στα... αυτό. Για μένα το καλύτερο γκολ, ξέρεις ποιο ήτανε? Αυτό που ξέρεις και εσύ, του Τάισον. Του Τάισον, αυτό δεν σε χάρισε τίτλο? Ναι, αυτό, βέβαια, δεν σε χάρισε ομορφιά? Αυτό δεν σε έδωσε τα πανηγύρια? Το άλλο το γκολ το ξεχνάς, γιατί δεν έδωσε ούτε κύπελο, ούτε πρόκριση, ούτε στο αυτό, ούτε έκοψε βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, τίποτα. Το καλύτερο γκολ της χρονιάς για μένα ήταν αυτό στο γάμα βολίδα του Τάισον. Επίσης θέλω να πω ότι η ΕΠΟ τώρα, κοίταξε να δεις τι κάνει η ΕΠΟ. Γιατί τελειώνοντας, εγώ πάντα, Γιώργο, όταν τελειώνω, θέλω να σε μεταφέρω και σε σένα και στους φίλους εκεί που είστε, να σας μεταφέρω συναισθήματα αγάπης, ομορφιάς και ελπίδος και χαράς, να σας κάνω να χαμογελάτε. Η ΕΠΟ τώρα τι κάνει? Λέει ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κύριε, πρέπει να παίζεις μπάλα. Σωστά? Ναι. Δεν πρέπει, λέει, να κάνεις με τους αντιπάλους να χορεύουν. Αυτό το κάνει ο Κωνσταντέλιας. Και από το νέο πρωτάθλημα θα εφαρμόσει ποινές στον Κωνσταντέλια, γιατί κάνει τους αντιπάλους να χορεύουν. Η ΔΕ UEFA με μήνυμα και λέει τώρα, Γιώργο, ότι, Γιώργο, ότι έχεις ένα καινούργιο νόμο. Τραυματισμός εξ αποστάσεως. Λέει, προσέξτε τον Κωνσταντέλια, γιατί με τις τρίπλες που κάνει τραυματίζει από απόσταση ποδοσφαιριστές, είτε στη μέση είτε στον αυχένα. Λαλάς, Παουξάκη, λαλάς. Λαλάς. Πραγματικά. Εγώ σε έπαιρνα και τα Χριστούγεννα και σε έλεγα. Ναι, αγόρι μου, ναι, σε θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Μπήκε στο γήπεδο χθες. Αν πήγα, η φωνή μου πιάστηκε. Εντάξει, κάτω στην παραλία δεν πήγα. Γιατί... γυβλάχη πήγαινε, κύριε. Αμάδρε, φίλε. Ναι, ρε, φίλε, τώρα. Για τι μπορεί να πας. Αφού βγήκε. Του μπάρα, ρε, θα πας, ρε. Α, και αυτό που είπε ο Γρηγόρης ο φίλος, το πιασες. Ότι τα είχαν έτοιμα τα πυροτεχνήματα για τις αυτά. Δύο φορτηγά πήγανε πριν ξεκινήσει ο αγώνας και ξεφορτώναν υλικά. Μονάχα γιγαντοθόνη που μπήκε έδειχνε την εμπιστοσύνη και την πίστη ότι ο ΠΑΟΚ θα το πάρει τελείως. Ήταν δεδομένο. Θα κάνω μια τελευταία ερώτηση.
Παρακαλώ. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Σε μένα ή στο Γιώργο. Γιώργο. Ναι, ναι, ναι. Α, σε σένα, σε σένα. Ωραία, σε σένα, στη Μαρία. Δεν σου φάνηκε χθες ότι ο Λουτσέσκου ήταν πιο όμορφος και ο Τάισον ήταν πιο νέος? Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου, Γρηγόρη. Πάμε στην επόμενη παρακαλώ. Γραμμή. Παρακαλώ. Καλημέρα. Έλα, ρε Μαρία, με ενώτε εδώ πέρα. Άρε με νότα, ρε. Άρε με νότα, λοιπόν, ρε. Λοιπόν, χαιρετώ τους πρωταθλητές. Έτσι. Νάτι. Νάτι, οι πρωτάθλητες. Νάτι, νάτι, οι πρωτάθλητες. Εσείς, τι χρονιά ζήσαμε και φέτος? Ρε, τι όνειρο είναι αυτό που ζούμε εμείς οι παοξίδες? Αφού τσιμπιέμαι και αναρωτιέμαι με τον ίδιο μου τον εαυτό, αυτά που ζω είναι πραγματικότητα ή είναι φανταστικά και νομίζω ότι τα ζω χωρίς να τα ζω? Τελικά πού ζω? Ζω σε άλλο πλανήτη, ζω στη γη, ζω στη γη στο πλανήτη Πάχ, πού ζω? Με οροσκόπο Πάχ, με αστερισμό Πάχ, όλα είναι Πάχ, ρε. Όλα γύρω γύρω από τη ζωή γυρίζουν γύρω από τον Πάχ. Και δεν είναι τυχαίο που έχω το ασπρό μαύρο χρώμα που συμβολίζει. Ακούστε τώρα τι γίνεται, να τρελαθείτε εσείς, και τρελός τρελαίνεται, γι' αυτό και είμαστε παοξίδες τρελαμένοι και μας λένε οι κάφροι μάου μάου, οι τραλαλά, δεν είμαστε καλά, παοκάρες αγαπώ. Το ασπρόμαυρο χρώμα, ακούστε τι είναι, είναι τα μοναδικά χρώματα στον πλανήτη Γη που είναι αχρωμάτιστα. Πώς γίνεται αυτό, ρε? Πας στον γιατρό και το λες, γιατρέ, βλέπω χρώματα που δεν είναι χρώματα. Πώς γίνεται να τα βλέπω? Και σου λέει, σε πάω, τρελάδικες. Και ακούστε τι γίνεται. Να ξέρετε, στα ψυχιατρία στην Αμερική που πάνε για ειδικότητα ψυχίατροι, όταν τελειώνουν την ψυχιατρική τους πανεπιστημιακή κλινική για μετεκπαίδευση, έπρεπε να πάνε στην Τούμπα να δουν ο Μπατς Πάοκ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε ένα τέρμι μεγάλο, για να πάρουν το μεταπτυχιακό. Μεταπτυχιακό, η ψυχία, η τρελογιατρή πηγαίνουν στην Τούμπα για να πάρουν την ειδικότητά τους. Και εκεί πέρα πέρα τη σφραγίδα από τον αρχιδιευθυντή της ψυχιατρικής Μενώτη, κοιμήθηκες? Και χαζόμουν τα μυαλά μας. Κοιμήθηκες, για πες μου. Πήγες στο γήπεδο, για πες. Όχι, είμαι στα Βρασίνα, είμαι στην μάνα μου. Το είδα από το κινητό μόνος μου. Εντάξει, δεν βγαίνω, δεν βγαίνω. Μαρία, μετά ξέχασα να σε πω. Εσύ σε βάφτισα, να ξέρεις. Αυτή σε λένε η μυστήρια η Μαρία, η περίεργη Μαρία. Για μένα είσαι και για όλο τον παοξίδικο λαό, είσαι η Μαρία με τα σπρώμα. Είπα, δεν είσαι ότι πιτάει. Και η γουρλού, 4 στα 4 πάω. Είσαι με τα σπρώμαυρα, μία και μοναδική Μαρία με τα σπρώμαυρα. Και είπα, με τα σπρώμαυρα τρελαίνεται το μάτι, αληθωρίζει το μυαλό και παθαίνει εγκεφαλίτιδα, βραχίτιδα. Θέλω λουμπάκο, να σε ρωτήσω λουμπάκο. Κάτι. Λέγε. Πες ότι έκανες ένα σενάριο να πάρει φέτος ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Το τελευταίο μάτς θα το ήθελες μέσα στο Καραϊσκάκης, μέσα στη Φιλαδέλφια, μέσα στη Λεωφόρο ή με τον Άρη στο Χαριλάου? Κοίταξε, τώρα είναι λίγο δύσκολη η ερώτηση, αλλά θα σου το πω με τη μία μέσα στο γάβρο. Εκεί είναι όλα τα λεφτά, εκεί ο Παοξής δίνει και τα αρέστα του, γιατί από εδώ και 60 χρόνια έχουμε αυτή την αντιπαλότητα, αυτή την έκτρα που ξεκίνησε με τον Κούδα, και γι' αυτό δημιουργήθηκε και αυτή η μεγαλύτερη παράδοση από τους Big Four με τους Big Four μόνο από τον ΠΑΟΚ. Τέτοια παράδοση δεν έχει κάνει καμιά ομάδα από τους Big Four μεταξύ μας. Μόνο ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι δημιούργημα πάντως τρέλας για την ομάδα μας, για την καψούρα μας. Ο Γκάβρος είναι το νούμερο ένα και μετά ακολουθούν όλοι οι άλλοι. Και για να το ξεκαθαρίσουμε τώρα, εγώ με τον Άρη δεν θα ασχολούμουν. Όπως και οι Βαζελογαβροκουλίτσες δεν ασχολούνται με τον Άρη, εμείς ασχολούμαστε λόγω τοπικότητας. Το ίδιο θα ασχοληθώ και με τον Ηρακλή, αν αύριο μεθαύριο ανεβεί, και με αυτό θα έχουμε κόντρες. Αλλά είναι διαφορετικές οι κόντρες με τον ένα και με τον άλλο. Αλλά είναι κόντρες λόγω τοπικότητας. Εγώ με τον Άρη δεν θα ασχολιόμουν ποτέ λόγω τοπικότητας και επειδή ο τοπικός. Ναι. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ο ψυχίατρος είμαι. Καλώς τον φίλο μου από την Βέρεια. Όχι, από την Άουσα είπαμε. Εντάξει ρε φίλε, δεν είπα Πάτρα. Εσύ με ποιον θα θέλεις το τελευταίο αγώνα, αγαπημένο μου ψυχίατρε? Με ποιον θα ήθελα? Ναι, δηλαδή αυτό που έγινε χθες, πού να το σήκωνες? Στην Αθήνα, στον Πειραιά ή εδώ με το... Έχει,
έγινε όλα όπως έγινε Σοφία. Τα πάντα Σοφία επίσης. Σοφία επίσης. Ο Λουτσέσκου, ρε. Φέτος πανηγυρίσαμε γκολ του Ολυμπιακού και πήραμε πρωτάθλημα μέσα στο καφέ. Αχ, ρε Μαρία, ποιος Λουτσέσκου. Δες τον αύριο. Ο Θεός, ρε. Ο άνθρωπος λέει τα πάντα Σοφία επίσης. Και εσύ μου λες ο Λουτσέσκου. Ο Θεός μιλάει, για τον Θεό. Ότι αυτό που έγινε, όπως έγινε, έτσι ήταν να γίνει από το Θεό. Το σύμπαν. Έτσι, έτσι. Ο Λουτσέσκου να κάνει σαν το Βασιλόπουλο και εσύ πήγε δίπλα του εχθές. Τι πας ρε κύριε, αντινομάρχησε. Εμένα δεν μ' άρεσε. Σε παρακαλώ τώρα με την κοιλιά εκεί πέρα, αντισεξουαλικός. Στείλ τον να κάνει ρε καμιά αυτή, γιατί δεν το στέλνετε. Εγώ να κάνω. Το άσο. Να πάει να ασπρίσει τα. Ας τον άνθρωπο να μιλήσει εδώ. Έλα, λέγε φίλε. Δεν πειράζει. Αγαπάμε Κώστα Βασιλόπουλο. Είναι φίλος μου, να ξέρεις τώρα. Αυτά τα λέω για τον Τζιγκλάο, δεν τα λέω για να τον. Έλα, πάμε. Έχει δίκιο μόνο ότι εκεί πέρα παίρνουμε τα πτυχιακά μας. Αλλά πρέπει να κάνουμε και κάτι άλλο. Μας έστειλαν σήμερα. Πρέπει να πάμε να δούμε την κατάσταση που βρίσκονται, λέει, αυτοί οι οπαδοί. Της ομάδος του Άρεος, γιατί λέει είναι μια καινούργια μορφή ψυχασθένειας, η οποία είναι κρυμμένη πίσω από μια ομάδα για να είναι παοξίδες. Αυτοί εδώ πέρα δεν μπορούν, δεν ζουν μόνο για το, είναι η μοναδική ομάδα στον κόσμο ΠΑΟΚ που έχει ένα δορυφόρο που υπάρχει μόνο για τον ΠΑΟΚ. Αύριο άμα το κλείσει το μαγαζί ο ΠΑΟΚ, θα πούμε αύριο το κλείνουμε, δεν θέλουμε να ασχολούμαστε. Θα πέσουν σε κατάθλιψη. Σε μια εβδομάδα το κλείσουν και αυτοί το μαγαζί. Δεν έχουμε λόγο. Γι' αυτό το ήθελα και το μάτς, αδερφή. Όπως έγινε. Έτσι πως έγινε. Όπως έγινε. Πάρα πολύ ωραίο. Όπως έπρεπε να γίνει. Να μην ξεχαστεί ποτέ. Μαζεύτηκαν να μας θαυμάσουν. Μαζεύτηκαν να περιμένουν οι άλλες τέτοιες εκεί πέρα, οι ξαδέρφες. Γιατί ξαδέρφες είναι. Παιδί μου, η Άκη είναι θηλυκό όνομα. Εμείς είμαστε αρσενικό. Ο ξάδερφος και οι ξαδέρφοι. Μάλιστα. Ναι. Μαζεύτηκαν οι ξαδέρφες εκεί πέρα. Και φύγαμε με τον Μπούλκου με αυτό τέτοιο πράγμα. Ψυχίατρε, δηλαδή. Σε ρωτήσω κάτι, αν πεις την αλήθεια όμως. Έχεις πάει με ξαδέρφη σου. Τι λες μωρέ. Όχι. Όχι. Ούτε. Όχι, ήμουν άδικος, δεν έχω ξαδέρφες. Λένε ότι το οι ξαδέρφοι, δηλαδή μια φορά στη ζωή σου πρέπει να πας με ξαδέρφη. Πήγαμε μέσω ΑΕΚ έχουμε πάει. Τέσσερα χρόνια έτσι λένε. Ποιος μωρέ το λέει αυτό. Το λαός, η δική σου. Ποιοι δική σου. Εκεί στο Δήμο. Λοιπόν. Τέτοιο πράγμα, αυτό το πράγμα ήταν γεια τέλειο. Γεια σου αδερφέ, την αγάπη μας στην Νάουσα. Καλημέρα παρακαλώ. Ναι. Ναι, καλημέρα εγώ. Εσείς. Λοιπόν, συγχαρητήρια, ο Αγγής από την Αθήνα αγαπητέ. Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα. Έβγαινα στην αρχή της περίοδου να στο δώσω πιο πολύ εσένα προσωπικά. Ναι. Γιατί θυμάμαι έβγαινα Οκτώβρη-Νοέμβρη τα πινά και σου έλεγα την καλημέρα μου από το Φάληρο εδώ ένας ΑΕΚτής. Και βγαίναν όλοι δικοί σου μετά και σου λέγανε δεν υπάρχει να πάρουμε πρωτάθλημα, πιθανότητα καμία. Και τους έλεγες ηρεμήστε, ο Ρασβάν ξέρει τι κάνει. Λοιπόν, όλα σου φύγει. Πανάξιο το πρωτάθλημα. Το άθλημα. Εγώ θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν η μόνη ομάδα που μέσα play-off πήρε τόσους βαθμούς και όλα τα τρία. Παλικάρης το άθλημα. Πραγματικά. Και ο Ραβάν η διαχείριση που ήταν στο υλικό τόντας και αυτούς τους τραυματίζεται. Από την αρχή στερήθηκε το σύμπακ του το καλό. Παιδιά, δεν είναι λίγο αυτό που είπατε. Συγχαρητήρια στο ΠΑΟΚ. Κατά τέτοια θέλουμε ΠΑΟΚ δυνατό. Να σε καλά, να σε καλά, ναι, μου πάμε στην επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι. Καλημέρα. 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 Καλημέρα κύριε Νίκος... μου. Νίκος Παρανάς. Καλό, έλα ρε Νικόλα. Πήρα να απαντήσω στην ερώτηση σε ποιο κήπεδο θα ήθελα. Ναι, για πες ρε Νίκο. Εγώ θα ήθελα του Χαριλάου για ένα και μοναδικό λόγο. Να σταματήσει αυτή η καραμέλα. Εγώ θα σε κόψω το πρωτάθλημα. Ορίστε. Εχθές ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Τελείωσε και αυτό το παραμύθι, θα σε κόψω το πρωτάθλημα. Μεγαλύτερη ευκαιρία να κόψουν πρωτάθλημα δεν υπάρχει από Αθήνα και ούτε πιστεύω θα ξαναυπάρξει. Όσον αφορά για αυτό το παιχνίδι,
Κρίμα που του Χαριλάου δεν είχε 50.000 κόσμου γήπεδο να είναι γεμάτο για να μαθαίνουν πώς παίρνεις πρωτάθλημα στο γήπεδο το δικό τους, οι ίδιοι. Αυτό το διδακτήκανε χθες. Χθες ο Άρης προσωπικά για μένα δεν έπαιξε για την ιστορία του. Για την ιστορία σου μπαίνεις μέσα, παίζεις μπαλά και αν κερδίσεις, κέρδισες για την ιστορία σου. Εχθές το μάτσο ο Άρης το πήγε ροντέο και με την ανέχεια του Ισραηλινού διαιτητή αναβιώσαμε εποχές πάθα. Ναι, όλοι το σκεφτήκαμε αυτό με το Σπάθα και τον Γκαρσία εκεί στο τρίτο λεπτό που πήρε την κίτρινη για την άλλη φορά. Ναι, όλοι εδώ, το σκεφτήκαμε. Εδώ πήρε τα πρωτεία ο Ισραηλινός στο 18 δευτερόλεπτο. Ναι. Ένα καθαρό κόψιμο το μετέτρεψε σε κάρτα. Ένα απλό φάουλ να το πω. Τέντωσε το πόδι, το έπεσε πίσω ο Μωρόν, καταπληκτικός παίκτης αλλά μεγάλος θεατρίνος. Έκανε τρεις τούμπες και μετά όταν είδε την κάρτα σηκώθηκε. Θα μπορούσε να μείνει ο Άρης και με 10 παίκτες. Ο Βετράζε δύο φορές στον Κωνσταντέλια, μία με το γόνατο πίσω από το γόνατο το χτύψε. Ναι. Και δεύτερον, η φάση που τον κόβει από πίσω δεν πήγαινε για την μπάλα. Η μπάλα είχε φύγει 2 μέτρα μπροστά. Πήγε να κόψει την καριέρα του παιδιού. Αυτό με την ανέχεια του Ισραηλινού. Κατά τα άλλα, παίξανε για την ιστορία του. Να μην κρατάω την γραμμή, αυτά είχα να πω. Καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ πιστεύω, αγαπημένα μου φίλε Νίκο, ιστορικό στέλεχος του οπαδικού κινήματος του ΠΑΟΚ, πραγματικά έχω να πω ότι ο Άρης δεν έπαιξε ούτε για την ιστορία του, ούτε για κανέναν. Έπαιξε για τον κόσμο του και για το λαό του. Τι μπορούσες να πεις? Δηλαδή, εάν δεν ήταν η ΑΕΚ χθες και ήταν ο Παναθηναϊκός, δεν θα έπαιζε το ίδιο Άρης? Ή αν ήταν ο Ολυμπιακός, δεν θα έπαιζε το ίδιο Άρης? Ο Αργιανός μεγαλώνει με αυτό το πάθος να κόβει βαθμούς από τον ΠΑΟ και να του κάνει ζημιά. Έτσι είναι μεγαλωμένος, έτσι είναι μαθημένος, δεν αλλάζει αυτό και έτσι θα πάει. Δεν μπορώ να κατηγορήσω με τίποτα τον Αργιανό, όπως δεν μπορώ να κατηγορήσω για τίποτα τον Παοξή που 25 χρόνια το είχε μέσα του ότι ο Ολυμπιακός δεν περνάει από την Τούμπα και είχε 25 νίκες στη σειρά. Καλά που έσπασε η παράδοση και σκέφτηκε ότι δεν είναι τρόπαιο του να κερδίζεις τον Ολυμπιακό. Τρόπαιο είναι να πάρεις τρόπαιο. Σωστά μιλάς. Δεν θα μιλάω σωστά. Φέρτε το κύπελο λέμε. Τώρα τα λέει σωστά ο Συρίγος. Τώρα τα λέει. Ποιος σωστά. Ποιος να φέρει κύπελο? Ο Άρης. Εντάξει, φέρε μου και εσύ να πούμε τη... Μας μαλώνει ο Χρήστος. Τη Τζίνα Λολομπριτζίτα. Τώρα, ναι. Στα 18 χρόνια. Φέρτε μου 40, φίλε. 35, 32. Ξέρεις τι πεις, ρε. Έτσι. Μα πρώτα για να τη φέρεις δεν μπορείς. Όχι. Αφού είναι πλέον το θέμα όλο αυτό ένα όνειρο, κάνε το καλά. Φέρτε μου. Αφού για να τη φέρεις στην πραγματικότητα δεν μπορείς. Το όνειρο μπορείς. Αφού μπορείς να τη φέρεις, κάντε και λίγο πιο πιτσιρίκα τώρα. Σε πολύ γελάσεις. Ρωτήσανε τη ΣΕΡ. Η οποία είναι και αυτή μια κάποια ηλικία, έτσι. Πάω με σερ. Πας με σερ. Ναι. Τη ρωτήσανε γιατί πας με νεότερους. Με τι να πάει. Ξέρεις τι, η δική μου ηλικία πέθαναν όλοι. Αυτό για μένα το είπε Χριστό. Όχι, δεν είπα τέτοια κουβέντα για τον Γιώργο, όχι. Αυτό για μένα το είπε. Μεγάλη πίστη το βουργάρικο αυτό το χιούμορ, φίλε. Στη μητέρα πατρίδα. Παρακαλώ, επιστρέψαμε. Ακούτε Λίμπερο 107 και 4. Τι κάθεσαι και με λες τώρα, πώς είναι ο άνθρωπος και πώς τι έχει. Να μη ρωτήσω. Να ρωτήσω. Έτσι θα τη δώσω, γουρίσεις εκεί. Εντάξει. Τι έχω πάθει. Έχεις τα δικιά σου. Κάνω τεράστια προξενιά. Σε φίλο μου αδικημένο από την. Ατυχή σας. Ατυχή σας, ναι. Έφαγε όλη την περιουσία. Άτιμη κοινωνία. Που άλλους ανεβάζεις και άλλους κατεβάζεις. Τι έχουμε, μαράκι μου, έχουμε εδώ πέρα. Γραμμή. Παρακαλώ. Για πάρε. Μ' ακούτε, ναι. Καλημέρα, εμένα ακούτε. Εσάς, κύριε μου, καλή σας μέρα. Θέλω να πω ότι το ίδιο γεγονός που συμβαίνει σε οποιοδήποτε θέμα, ο καθένας το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Σίγουρα. Και το θεωρώ πολύ μικρό ψυχο
μετά από μια τόσο μεγάλη νίκη, μετά από ένα τέτοιο μεγάλο όνειρο που ζούμε και προσωπικά ζω εγώ, να βγάλω κακία. Βλέπω, φίλε μου, μπάλα από το 72, βλέπω το ΠΑΟΚ από το 72. Αυτό το μίσος που είδα χθες στους παίχτες του Άρη και στον κόσμο του Άρη, δεν το έχω ξαναδεί. Και να σας πω και κάτι άλλο. Διαφωνώ με όλους αυτούς που λένε αυτή τη μεγάλη υποκρισία ότι ο Άρης έπαιζε για την ιστορία του, για τον κόσμο του και τρίχες κατσαρές. Ο Άρης έπαιζε χθες μόνο για την ΑΕΚ, γιατί εμείς παίξαμε με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ και αυτό το μίσος δεν το είδα. Αλλά ακόμα και να το είχαν αυτό το μίσος, θα πέσαν για να κερδίσουν κάτι αυτοί. Ο Άρης είχε αυτή τη βδομάδα το μεγαλύτερο παιχνίδι εδώ και δεκαετίες, γιατί θα πήγαινε Europa League να πάρει το κύπελο, που θα είμαι με 1000% με το μεγάλο Παναθηναϊκό. 1000% να σου κάνω μόνο μία ερώτηση και συνεχίζεις. Εάν δεν ήταν η ΑΕΚ, ήταν ο Παναθηναϊκός, πιστεύεις ότι δεν θα παίζανε με το ίδιο πάθος οι Αριανοί? Το όχι, γιατί αυτή τη στιγμή, φίλε μου, ο Mark Twain είπε ότι οι συμμαχίες αλλάζουν. Τα συμφέροντα είναι παντοτινά. Ναι, αλλά και αυτή τα αισθήματα είναι παντοτινά. Τα αισθήματα είναι παντοτινά και το απίθμενο αυτό πάθος... Τα συμφέροντα είναι παντοτινά. Οι συμμαχίες αλλάζουν. Ας πούμε, πρωτού δύο χρόνια ήταν από την ουρά του Μαρινάκη και τώρα είναι από την ουρά του Μελισανίδη. Εγώ αυτό δεν το κατακρίνω. Όπου έχει συμφέρον πας. Δεν θα έπαιζε έτσι. Και όλοι οι Παναθηναϊκοί χθες και οι Ολυμπιακοί ήταν μαζί μας, γιατί έχω την τρέλα να ακούω τα ραδιόφωνα της Αθήνας. Δηλαδή θέλω να ακούω τα αντίθετα, τους αντίπαλους. Έχω πάθει πλάκα πρώτον με αυτό. Το δεύτερο είναι ότι... Ναι. Δύο αθηναϊκές εφημερίδες σήμερα, η Sport Day και η Live Sport, πρωτοσέλιδο μεγάλο, έχουν την Παοκάρα που πήρε το πρωτάθλημα. Άμα το έπαιρνε ένας από την Αθήνα, εδώ οι δικές μας εφημερίδες δεν θα το είχαν και τους παραδέχομαι γι' αυτό. Πέρυσι έπαιξε ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό και του κόψε το πρωτάθλημα. Δεν είχε αυτό το μίσος ο Ολυμπιακός. Όχι, όχι, με τίποτα. Ήτανε πρωτόγνωρο αυτό. Εχθές ήτανε πρωτόγνωρο το πάθος του... Ναι, μίσος. Ναι, έχεις δίκιο. Τα πλάκα σου λέω, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Και ξέρεις ποιο είναι το κυριότερο, αφού ρε φίλε, το Σαββάτο έχεις ένα μεγάλο παιχνίδι. Είναι δυνατό να δίνεις αξία σε αυτό το μάτς που ο οργανισμός Άρη, γιατί το πάνε είναι το χρήμα, έτσι δεν είναι, δεν θα κέρδισε τίποτα, εκτός άμα πήρε κανένα, καταλαβαίνεις. Όχι, όχι, δεν υπάρχουν τέτοια, δεν τα συζητάμε, δεν τα... Δεν υπάρχουν για στα λόγια. Ναι, στα εντάξει. Λόγια, και έτσι θα πρέπει να το πάμε, διότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αποδείξεις, μπορείς να ρίξεις μορφή σε κάποιους. Μένουμε ναι, λοιπόν σε αυτό εγώ, το... πιστεύω. Άρα, τη λέω, εγώ το πιστεύω 100%. Βεβαίως, βεβαίως, ο καθένας έχει τα ερωτηματικά του. Βέβαια, τις αμφιβολίες. Ωραία. Θα φέρω όμως έτσι η τύχη. Γιατί στα περισσότερα, να μην πω το 95% των παιχνιδιών που χάσαμε με τον Άρη, ήμασταν πολύ καλύτεροι. Χθες δεν ήμασταν καλοί, το παραδέχομαι. Αυτή όμως ήταν η τιμωρία τους. Η τιμωρία τους ήταν που χάθηκε η κεφαλιά στο 95. Γιατί όλα από το σύμπαν, όχι από το Θεό, ο Θεός δεν τιμωρεί. Το σύμπαν όμως τιμωρεί. Όλα από το σύμπαν είναι δανεικά και την πληρώσανε χθες. Και όλοι οι παοξίδες, το ξαναλέω και πάλι, γιατί, κοίταξε, εγώ αυτή τη στιγμή δεν με συμφέρει να πάρει το κύπελο Παναθηναϊκός, γιατί είναι μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός, ο Άρης είναι πιο αδύνατος και άμα πάρει, θα πάρει και χρήματα, θα πάρει και λοιπά από το Europa League και τα λοιπά. Αλλά αυτή τη στιγμή βάζω πρώτα το εγώ μου και μετά τον ΠΑΟΚ, γιατί αυτό που είδα χθες, έχω πάθει, σου λέω, φίλε μου, την πλάκα της ζωής μου, δεν το πίστευα. Με τους Τούρκους να παίζαμε, δεν είχε τέτοιο μίσος. Με τους Τούρκους. Αυτά, σε ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες. Να σε ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, ναι, ρε. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε την ίδια ηλικία, γι' αυτό το κατάλαβες ότι είμαι νεαρό. Ναι. Η Μαρία μας είπε ότι έχουν πεθάνει, λέει, όλοι στην ηλικία. Δεν είπα εγώ, η Σέρ το είπε. Η Σέρ. Η Μαρία μάλλον αποζήλει στο πρόσωπό σου, Γιώργο. Έτσι νομίζω και εγώ, νεαρέ μου. Πάμε.
Με τον κύριο Συρίγο γνωρίζομαι πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Όταν θα βρεθούμε θα το εξηγήσω ποιος είμαι. Ναι, Βασίλη, μακάρι. Το όνομά μου. Γεια σου Βασίλη μου. Γέννημα Θρήνα Παυλουξής. Από προ Παντελάκη εποχής ακόμη. Εκείνο το οποίο πρόσεξα και με συγκίνησε ιδιαίτερα στο χθεσινό παιχνίδι είναι πρώτον και κύριον είχε το θάρρος ένα παιδάκι προβληματικό με το όνομα Γιαννάκης, γιατί πρώτη φορά το βλέπω αυτό το παιδί δυστυχώς, μπήκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο. Και είναι γεγονός ότι απλωθήκαν πάρα πολλά χέρια αργιανά τα οποία το χαϊδέψαν. Ναι. Εκείνο που συγκίνησε ακόμη περισσότερο την όλη κατάσταση είναι ότι μετά το παιχνίδι γύρισε αυτό το παιδί που κανένας δεν γύρισε να το πει, από τον ανώτερο πολιτικό ή επιχειρηματία μέχρι και τον κατώτερο φύλαθλο ή ποδοσφαιριστή, να πει ευχαριστούμε τον οικοδεσπότη Άρη. Καταλαβαίνετε πού πήγε και σε τι επίπεδο πολιτισμού πήγε αυτό εδώ πέρα το παιδί, το παιχνίδι αυτό εδώ πέρα. Και έπρεπε ένα παοξάκι να δείξει και στους αργιανούς που τρέφουν άσβεστο μίσο, το οποίο το γνωρίζω εδώ και χρόνια και το έχω βιώσει βέβαια, να δείξει το ποδόσφαιρο, τον πολιτισμό του ποδοσφαίρου και πού πρέπει να βρισκόμαστε. Και ένα άλλο επίσης πάρα πολύ μεγάλο σημείο το οποίο θα πρέπει να το κρατήσουν οι αργιανοί και εμείς φυσικά, ότι στην ιστορία των αιώνων θα γραφτεί ότι το παιχνίδι, το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ αυτό το πήρε μέσα στο γήπεδο Χαριλάου. Αυτά ήθελα να σας πω. Να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλημέρα σε όλο τον αθλητικό κόσμο. Παρακαλώ. Ναι. Εγώ είμαι. Εσείς κύριε. Ναι. Καλημέρα. Χρόνια σας πολλά. Και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Δεχόμαστε τα χρόνια πολλά και του χρόνου θα πω εγώ. Και του χρόνου πάλι πρωτάθλημα. Έτσι. ΠΑΟΚ θα το πάρει και του χρόνου. Θα το πάρει. Έχει δίκιο ο κύριος. Εμένα γιατί δεν με λες νεαρέ. Ναι, με συγχωρείς που ξέφυγε. Ξέφυγε. Βέβαια, ξεχνιούνται τέτοιοι φίλοι. Ο Ηλίας ο Τσαβαλιάς είμαι. Γεια σου ρε Λιακό, γεια σου ρε κούκλε, πέδαρε, τι γίνεται ρε φίλε. Καλά να σε βλέπω εδώ τώρα. Σ' ακούω και βλέπω κιόλας και τα γκολ του ΠΑΟΚ. Μπράβο ρε Λιακό. Τη μαλούρα την έχεις, έγινες φαλακρός ρε. Πόσα χρόνια έχετε να βρεθείτε, ρε. Έχουμε χρόνια πολλά. Αυτό από τους ωραίους τύπους στο δικητήριο. Και πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Το επίθετο είναι γνωστό, όντως. Τζαβαλιάς, βέβαια. Ναι. Εραστής μεγάλος. Ναι. Εκεί κάτι κομμότριες, κάτι αυτές, κάτι. Δευτεράτζες, τριτάντζες. Ποδοσφαιριστής, τι. Ε? Ποδοσφαιριστής κι αυτός. Ποδοσφαιριστής, εραστέχνης, παιδί μου, αλλά κούκλος. Πάντα λεφτά έχει κουφάλα στην τσέπη του από εκείνα τα χρόνια. Έτσι, άμα είσαι προκομμένος. Πού τα βρίσκες, ρε, τα λεφτά, δούλευε, ήταν δουλευτά. Ναι, βλέπεις. Γεια λέγε. Γιώργο, επειδή η Μαρία την είπε στο τηλέφωνο σου να με δώσεις, το λέω από εδώ, από το τηλέφωνο, ότι δεν είναι καλά ο Νίκος ο Αλτιτζόγλου. Ο Νίκος, ο κορμός ρε, θα τον πάρω αμέσως τηλέφωνο. Όχι αμέσως, έκανε τραχιοστομή, δεν θα σε μιλήσει, θα ακούσει ένα χου 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 συνέχεια. Άστο, να παίρνεις ήτοτε. Το Νίκος είναι... Το μπαίνω, αλλά... Πάρτο να και εσύ θα χαρεί πολύ αυτός. Μάλιστα. Με πήρε πρωί-πρωί, 6 ώρα, 7. Ο Νίκος είναι αυτός που ενδιαφερόταν για όλους μας και μας μάζευε όταν είχαμε καμιά χαρά ή καμιά λύπη. Ο Αλτιτζόγλου, αυτός που διοργάνωνε και τις συναντήσεις μας. Ο κορμός, έτσι τον είχα βγάλει το αυτό του, γιατί τώρα το πόδι ήταν τεράστιο και το άλλο κανονικό. Το είχα βγάλει κορμός. Έκανε χειρίσεις, ταλαιπωρήθηκε πολύ. Έκανε οικογένεια, στο Βόλο είναι νομίζω. Ξέρω, αφού έρχεται στο σπίτι μου εδώ στην Πικανιώνα. Ωραία. Γεια σου, Ηλία μου. Έχουμε άλλη γραμμή, έχουμε. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι. Καλημέρα, πάω κάρα μου. Καλώς τον. Και λέω, εγώ ταύτισε σήμερα, δεν πήρε από την αρχή. Λέω, πέθανε ο Στέλιος. Ναι. Έτοιμος ήμουνα. Τι έγινε Σταλάρα, εγώ πήγα και στο γήπεδο. Λοιπόν, πήγα στην Τούμπα, εντάξει. Πήγες ρε σκυλί. Τούμπα και Πύργο μαζί. Και τα δύο. Βλάχος ρε. Γιατί ρε Βλάχος, ρε έσκασες μωρέ. Έσκασες. Το λευκό τον Πύργο εκεί, Τουμπάρα ρε είναι το... Το μνημείο της Θεσσαλονίκης είναι Τούμπα. Ιβάν, μην τολμήσεις να πειράξεις την Τούμπα. Φτιάξτε να όπως είναι. Καλά έχουμε να τα πούμε τώρα. Τον πού εγώ τον Ιβάν έχει να ακούσει. Και να φάει κριτική. 12 ώρες δεν περάσαν βρε.
Συμφωνώ με τον προηγούμενο. Όχι αυτόν τώρα που είπες για τον φίλο σας, τον προηγούμενο. Πολύ μίσος ρε άδερφε. Ναι, κουφάλισε. Δεν σας γουστάρουνε ρε κολότουρκοι. Δεν σας γουστάρουνε. Εγώ είδα ένα σποτάκι που είχε ανεβάσει ο σύνδεσμος φίλων Άρεος Αθηνών. Και είχε τον Κολοκοτρώνη να βγάζει στα παλικάρια να πούμε λόγο πώς θα διώξουν τους Τούρκους. Ωραία. Ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα με τους Αριανούς. Δεν σας θέλουν, ναι. Ρε σας. Δεν μας θέλουν, εντάξει. Δεν μας θέλουν. Γι' αυτό θα είναι εκεί κάτω μια ζωή. Ρε μεγάλε, εγώ έκανα την πρόταση στον Ιβάν Σαββίδη. Κάνε μια καινούργια πόλη. Το τέταρτο πόδι της Χαλκιδικής. Θα πάμε όλοι εκεί, αφήσουμε τη Θεσσαλονίκη έρημη. Να τους πλακώσουν οι Αλβανοί μετά, να τους κάνουν. Δεν ξέρουν ότι είμαστε εδώ και τους προστατεύουμε. Πάμε να φύγουμε, πάρουμε την Κατερίνη. Λοιπόν, εγώ μίλησα και στον Κούλαλη και είπα ότι θέλω να πάρει το κύπελο Άρης. Ναι, τώρα θέλεις. Πες τα και Στέλιο, πες τα. Από οικονομικής πλευράς, να μην δυναμώσει ο Παναθηναϊκός, ρε. Να μην δέξει. Άσε ρε τον παπάρε ξενοφών Ζολώτα τώρα με τα οικονομικά που με έπιαζες. Θέλεις να πάρει τον κύπελο ο Άρης, ναι ή όχι? Τώρα, δηλαδή όταν θα βάλει μισό λεπτό να τελειώσω αυτό που θέλω να πω. Ναι. Μόλις βάλει το μωρόν τον γκολ, τέτοιο που έβαλε σε εσάς εχθές. Θα φωνάξεις γκολ με τον Παναθηναϊκό. Άμα βάλει ο Παναθηναϊκός γκολ. Όλοι ο Άρης. Όχι, ούτε θα φώναζα και να μας φερόταν σωστά πάλι δεν θα φώναζα. Εντάξει, εγώ θα φώναζα. Εγώ δεν θα φώναζα ρε εσύ Γιώργο, αλλά κοίταξε να σου πω, θα έσου για τη γροθιά μου. Γιατί να σε πω κάτι ρε Γιώργο. Εμείς οι παλιοί, έτσι, δεν γουστάρουμε το ΠΟΚ. Δεν γουστάρουμε ούτε Ολυμπιακό, ούτε Παναθηναϊκό, ούτε ΑΕΚ. Αυτό το ξέρεις πολύ καλά και το έχεις ζήσει και εσύ όπως το έζησα και εγώ. Είναι η αλήθεια αυτή ρε Γιώργο. Είναι έτσι για λέτε. Έτσι είναι. Από την άλλη μεριά... Σε αυτό το μίσος που δείχνουν οι Αριανοί μεσά στους παοξίδες, λέω και κάθομαι και σκέπτομαι καμιά φορά μεγαλοφόνος μόνος μου όταν είμαι. Δεν έχουν κάποια δίκαια. Γιατί τι τους κάναμε ρε Γιώργο? Να σου πω τι τους κάνατε. Κάτσε τώρα. Θέλω να βάλω άλλες. Με την Καλαμαριά τους ρίξατε. Ποιους ρίξαμε ρε? Να το κερδίζανε ρε. Στο προηγούμενο παιχνίδι ρε. Ναι. Γιατί δεν τους κέρδισαν ρε. Δεν μπορέσαν να τους κερδίσουν. Εσείς που μπορούσατε να κερδίσετε την Καλαμαριά όταν έβαλε γκολ ο Μίετσελ, γιατί του βρίζετε τη μάνα? Κι εγώ μέσα ήμουν. Μην νομίζετε ότι τον γκολ μου απ' έξω. Εσύ άσε τους φιλάθλους. Άσε τους φιλάθλους ρε. Δεν θες να ακούσεις. Τι κάνει ρε. Εκεί με τον Μπρέλεβιτς τι να κάνω. Το ξέχασες κι αυτό. Άσε με τώρα. Τα δύο τα γκολ του Βρίζα για τα αεροπλανάκια του Παπέν που γυρίζαν από πάνω εκεί στη Β' Εθνική. Τα ξεχνάμε αυτά λες. Παπά. Αυτοί άμα ήταν τι θα μας λέγανε. Το ίδιο. Λοιπόν, δεν κάναμε τίποτα κακό. Αυτό με την Καλαμαριά, εσύ δεν επιτρέπεται να το πει. Γιατί σε απάντησα. Γιατί κάτσαμε και χάσαμε. Γιατί ο Άρης, χάσαμε. Επηρεάσαμε τον αγώνα να χάσει ο Πάου. Γιατί δεν χάσαν με την ΑΕΚ. Έλα. Δεν χάσαν με την ΑΕΚ αυτή. Ρε, εγώ μιλάω για μας τώρα. Θες να πάμε σε αυτούς, να πάμε σε αυτούς, ρε Μαρία. Ήμουνα μέσα στο μάτς. Πώς θα γίνει δηλαδή. Όλο το γήπεδο ήταν με την Καλαμαριά. Βάζει γκολ ο Μίτσελ, κάνει το 0-1. Ο άνθρωπος Πολωνός δεν ήξερε τι γίνεται. Και αρχίζουν και τον βρίζουν οι παοξίδες και κοίταζε τους συμπαίκτους. Του λέει τι γίνεται εδώ ρε φίλε. Γίνανε, δεν γίνανε αυτά τώρα. Θα πεις από την άλλη μεριά. Και τι να κάνω ρε φίλε.
τα προσφυγάκια να πούμε να πάτε να ρίξω εγώ τη δικιά μου τη ράτσα. Έχεις και εσύ τα δίκαιά σου, αλλά έχουν και οι άλλοι κάποια δίκαια. Πώς θα γίνει δηλαδή? Ρε Γιώργο, δίκαιο σε αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, έτσι. Έχεις δίκαιο. Γιατί πάμε. Πιστεύω, πάμε για τη μαγική τη νύχτα τώρα, τη χθεσινή. Άσε με αυτά τώρα. Πάμε. Ναι. Τη χθεσινή νύχτα ήταν όνειρο. Γιατί εγώ φοβήθηκα, Γιώργο. Αν φοβήθηκες. Τους δύο βαγμούς που χάσαμε από την Καλαμάτα, από τη Λαμία. Ναι. Όταν κερδίσαμε την ΑΕΚ, κερδίσαμε και τον Παναθηναϊκό. Και κερδίσαμε. Και τον Ολυμπιακό, μάλλον, και τον Παναθηναϊκό. Μία γραμμή θα πάρουμε ακόμα, μην περιμένετε οι υπόλοιποι. Πάμε στην τελευταία γραμμή. Θα τα πούμε και αύριο, Στέλιο. Είναι γεμάτο το κέντρο, Μαρία, δεν μπορούμε παραπάνω. Έγινε το όλουσα. Φτάνει η ώρα μας. Παρακαλώ, ναι. Έλα, Μαρία, πάρε με νότι. Έφυγες με νότι, έφυγες. Βγήκες μια φορά, φτάνει. Έχουμε άλλη γραμμή. Κλείσανε. Εντάξει, πάμε. Έχουμε τα δικά μας. Έχουμε τα δικά μας. Εχθές λέει ο αγαπημένος ο Βιερίνη, ο αρχηγός μας. Ο αρχηγός μας. Κοιμήθηκε με το κύπελο αγκαλιά. Πέταξε την βασούλα στο πλάι. Την είπε σένα, δεν σε θέλω. Περκέται, ρε, βασάρα, ρε, φίλε. Την πέταξε, έχει φωτογραφία. Την ανέβασε κοιμάτο Βιερίνη στο διπλό το κρεβάτι πάλι με τα ωραία τα πάλι κορόιδο πιάστηκε. Έχεις μια γραμμή. Ναι, ρε, φεύγει η κυραβάσο. Να πούμε, είναι βουνό η κυραβάσο. Βάσο δεν λέγεται, βασάρα, κυραβασάρα. Έκανε, είναι και Γάλλη, έκανε το παιδί το άλλο που ήταν. Τώρα αυτό πώς θα το κάνουμε, λέμε ο Γιώργος η Γιώργενα. Στον Βιερίνια πώς θα την κάνουμε τη Βάσο? Η Αντζελίνενα. Αντζελίνενα, σωστά. Η Αντζελίνενα. Αντζελίνενα, έτσι θα τη λέμε. Η Αντζελίνενα. Πάρ' την τελευταία γραμμή γιατί πήρε ένας κύριος. Παρακαλώ. Να κουράφησε την κυρία Βάσο και πήρε το κύπελο δίπλα. Έτσι, ο παπάς. Εσύ, Λεβέντη μου, είσαι και ο τελευταίος. Με ακούτε? Βεβαίως, βεβαίως. Ένα λεπτάκι, δεν θα σας καθυστερήσω. Με λένε Βαγγέλη. Ναι. Με λένε Βαγγέλη, είμαι 45 χρονών και είμαι από την Αλεξάνδρεια. Είμαι φίλος του Άρη. Είμαι πρώην τρελαμένος οπαδός χωρίς ακρότητες. Στην πορεία μεγαλώνοντας κλασικά υποχωρεί η οπαδικότητα. Τους υγιώς σκεπτόμενους, τέλος πάντων. Ήμουν ποδοσφαιριστής. Έπαιξα διαιτητής μέχρι γάμα εθνική κτλ. Πάμε λίγο γιατί ακούω από κάποιους. Να σε ρωτήσω κάτι, πάω. Μια και είσαι από την Αλεξάνδρεια. Ένα λεπτάκι γιατί έχουμε τρία λεπτά. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ο παππούς του... Παιχταρά μου, γιατί είμαστε ίδια ηλικία. Γιατί... Να είσαι καλά. Αγάπησα σε Αλεξάνδρεια. Μια Γεωργία, μια Μελαχρινή. Λοιπόν, ο παππούς του Τσιάρτα είχε ένα... κάτω από ένα πλατάνι μια καλύβα και έκανε κεφαλόσουπα, σούπα από μοσχαροκεφαλή. Υπάρχει αυτό το μαγαζί ακόμα? Όχι. Άρεσε, αυτό ήταν στο 45, ήταν στο πλατή απ' έξω. Ναι, έξω από το πλατή. Το μπράβο. Κοίτα, εγώ ήταν στο πλατή ήμουνα το 73 και υπήρχε αυτό. Λοιπόν, υπήρχε, τώρα είναι στάση λεωφορείου να φανταστείς, δεν μάλιστα. Υπάρχει εδώ και χρόνια. Ένα λεπτό, πάμε ένα λεπτό γιατί τελείωσε η εκπομπή, πάμε. Ρε παιδιά, παίρνουν κάτι 60χρονοι παοκτίδες, δεν έχω ακούσει αργιανό. Πάω στο νοσοκομείο στα Γιαννητά για ένα θέμα. Και επειδή τα βλέπεις πλέον και εσύ πιο, εντάξει, τρολάρες, κάρεις, αλλά ξέρεις τι κάνεις. Δεν μπορώ να ακούω από παοκτίδες 60χρονες να βγαίνουν παραπονεμένοι για χθες. Δεν θα αναπτύξω το θέμα του Άλκη. Ο Άρης, τι θέλατε να κάνει, να πει γεια σας, ελάτε πάρτε το παιχνίδι και όμορφα και ωραία, χωρίς τάκλιν, χωρίς τίποτα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τι ακριβώς θέλατε από τον Άρη χθες? Εγώ σαν Μαρία θέλω να παίξω έτσι όπως έπαιξε με τον ΠΑΟΚ και στο κύπελο. Φέρτε το κύπελο, αυτό θέλω. Αυτό θέλω. Χειρότερα θα παίξει, γιατί πείσμωσε και θα βάλει τρεις φορές τα πόδια στη φωτιά. Να χαρώ εγώ. Ο Φερστράτο, τα τάκλιν τα πηγαίνει στην καροτίδα, γιατί έτσι ήταν και στην Αντβέρπ όταν έπαιξε. Όποιος ξέρει και βλέπει ποδόσφαιρο με τον Ολυμπιακό. Γεια σου, όταν φίλε Αριανέ. Φέρτε το κύπελο. Φτάσαμε. Γιατί ρελίσσεξες, φέρτε το κύπελο και φέρτε. Ξέρω εγώ. Άσου ανθρώπου μπορεί να μην θέλουν. Θέλουν, δεν βγήκε. Δεν βγήκε η φωτιά και λέει θέλω. Λύσσαξες. Έλα, Χριστάρα.
Κλείνουμε, κλείνουμε. 2-31-0-2-87 και 3 οχτάρια. Μην παίρνετε σε αυτό. Λέγω να πάρετε αύριο. Πολύ μεγάλη νύχτα και ακόμα ωραιότερη μέρα για όλους εμάς τους ξενύχτηδες, τους λεγόμενους και χθεσινούς. Από μένα να είστε καλά. Είχα και το μαράκι σήμερα, μας ήρθε από τη Βουλγαρία, το Χρήστο τον Κιώση. Να είστε όλοι καλά και να έχετε μια ευτυχισμένη μέρα, μια ευτυχισμένη εβδομάδα, ένα ευτυχισμένο χρόνο και λίγα λες κουμπάρε. Μαράκι μου, από μένα γεια σας. Καλή συνέχεια σε όλους και του χρόνου με υγεία.